Γεια σου Πάρη. Γεια σου Ντάνη. Γεια σου Ντάφνη. Γεια σου Ντάνη. Γεια σου Πάρη. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλεσμένη. Mm-hmm. Η δεύτερη καλεσμένη για τη σεζόν. Ναι, είχαμε τον Πέτρο και τώρα είναι η Δάφνη. Σούπερ, έχουμε τη Δάφνη, φίλη μας από τα παλιά, η οποία πλέον μας έχει φύγει και έχει πάει στο Βερολίνο. Και για να μην τα σφάξω, γιατί καμιά φορά τα μπερδεύω με τα πράγματα, θα μας πεις τα πολύ ωραία πράγματα που κάνεις για την Wonderpath κλπ. Οπότε θες να μας πεις λίγο δύο λόγια, τι κάνεις στην Wonderpath κλπ. Να, φυσικά. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι η Δάφνη, βασισμένη στο Βερολίνο, αλλά έρχομαι στην Αθήνα και μένω 2-3 μήνες το χρόνο και ευελπιστώ να γίνει λίγο παραπάνω. Είμαι co-founder, κάνω build τη Wonderpath, που είναι ένα productivity tool για άτομα που είναι στο τεχνολογικό τομέα και έχουν side gigs, είναι creators, να μπορούν να έχουν ένα professional growth path για τους εαυτούς τους. Δηλαδή μπορούν να βάζουν στόχους, να κάνουν πλάνα για αυτούς τους στόχους και να κάνουν και collect advice, feedback on their own initiative, ας πούμε, δηλαδή εκείνοι το κάνουν charge αυτό. Okay. Και είπες βασικά δύο πράγματα που θέλω να σταθώ και να ρωτήσω για να προχωρήσουμε τη συζήτηση μετά. Είπες ότι αρχικά είναι για άτομα που είναι στο τεχνολογικό κομμάτι. Άρα φαντάζομαι εκεί πέρα είναι εκεί που εστιάζεται, αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν είναι στο τεχνολογικό κομμάτι δεν θα έχει να... Ακριβώς, φυσικά. Τα περισσότερα άτομα που έχουμε είναι τύπου product managers, designers, freelancers ή founders. Αλλά έχουμε κάποια άτομα που δουλεύουν στο L&D, ας πούμε, σε μια μεγάλη εταιρεία. Και άλλα που είναι και αρχιτέκτονες, έχουμε ένα άτομο. Οπότε μπορείς να μπεις μέσα και να βάλεις δικούς στόχους, είναι δηλαδή SaaS πλατφόρμα. Okay. Αλλά φυσικά τα skills που εμείς κάνουμε και templates για να βοηθήσουμε, να δώσουμε λίγο inspiration στο πώς να πετύχεις ένα στόχο, τα skills που κάνουμε focus αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο πολύ around product, founder, audience και αυτά τα θέματα. Αλλά και πάλι αφορά προσωπικές δεξιότητες, κατά κύριο λόγο. Δεν θα μάθω να κάνω ένα business plan, φαντάζομαι. Ακριβώς, ναι, okay. Ναι, προσωπικές δεξιότητες και δεν χρειάζεται επίσης να έχεις ομάδα ή manager για να το χρησιμοποιήσεις το tool. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο όπως βλέπουμε και εμείς να αλλάζει προς το μέλλον η εργασία, που θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι είτε θα πάνε στο πιο independent path, είτε απλά θα έχουν πιο πολύ ownership στα tools που χρησιμοποιούν. Το βλέπουμε ήδη στο collaboration software, δηλαδή πλέον εμένα μου αρέσει το Trello, θέλω να κάνω Trello ή το Asana, οτιδήποτε, και γενικά το βλέπουμε ήδη και στα benefits, υπάρχουν startups που δίνουν στους εργαζομένους πιο πολλές επιλογές στο τι μπορούν να έχουν ως benefits, οπότε το χτίζουμε με αυτή τη λογική. Ανέφερες ότι είναι για άτομα τα οποία έχουν side gigs και τέτοια πράγματα, που κάνουν moonlighting, φαντάζομαι όλο αυτό το... γιατί αυτός ο πρωταρχικός στόχος και τι διαφορετικό, και τι διαφορετικό έχει με ένα ξεκάθαρο ευθύ career path? Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση και μας πήρε λίγο και εμάς πολύ καιρό να το βρούμε ότι ποιο είναι ακριβώς το target audience. Θα έλεγα αυτοί που είναι side gigs είναι λίγο ένα proxy αυτού του άτομα που παίρνουν initiative και έχουν λίγο αυτό το πολύ έντονο growth mindset, θα το ψάξουν και θα πάνε να ρωτήσουν να δοκιμάσουν καινούργια tools. Οπότε αυτή ήταν η λογική που λέμε ότι okay, αυτά τα άτομα κάνουν hangout, ας πούμε, στο Twitter, είναι στο Product Hunt. Επίσης, ένα άλλο social network που δουλεύει πολύ καλά για μας είναι το Polywork, που είναι σαν ένας ανταγωνιστής καινούριο του LinkedIn. Okay. Που βλέπει επίσης το μέλλον της δουλειάς που θα κάνουν side gigs, θα είναι δηλαδή καριέρες λίγο pixelated. Okay. Έχεις πολλά pixels που θα κάνουν την καριέρα και δεν θα είναι σε μια δουλειά που πας. Πολλά pixels από διαφορετικές δουλειές ή από διαφορετικά verticals, ας πούμε. Δηλαδή, το πρωί είμαι αρχιτέκτονα, στο βράδυ είμαι developer. Αυτό εννοείς ή είμαι developer σε 3-4 εταιρείες από 10 ώρες την εβδομάδα? Νομίζω και τα δύο. Okay. Θα υπάρχει ένα hybrid που όλοι θα επιλέξουν αυτό που τους βολεύει περισσότερο. Δηλαδή, ήδη βλέπουμε στα τελευταία χρόνια, όταν έχουμε και το ίντερνετ, αλλάζουμε δουλειές πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, ανά 4 χρόνια, on average, αλλάζουμε δουλειά. Οπότε και από αυτή τη λογική είναι pixelated, δεν είναι ότι πας σε μια εταιρεία όπως ήταν η εποχή των γονιών μας που μένεις σε αυτήν κατά τα περισσότερα χρόνια της ζωής σου, της επαγγελματικής. Καλά, φοβερό όντως, γιατί παλιά νομίζω ότι υπήρχαν εταιρείες που λέγανε ότι θα πας εκεί για να πάρεις σύνταξη φάση. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν τέτοιες εταιρείες. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο με τρομάζει πάρα πολύ αυτό. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ. Commitment issue. Σκέψου να πρέπει πόσο μεγάλο είναι το βάρος και sorry τώρα απλά κάνω λίγο τη ρέλα, αλλά φαντάζεσαι το βάρος τώρα, παιδί μου, του πρέπει να διαλέξεις την εταιρεία, τη μία και το τι θα κάνεις στην εταιρεία ή σε ποιον κλάδο θα είμαι κλπ. Για να
δουλέψει 25 χρόνια, 30, δεν ξέρω πώς είναι ο μέσος όρος. Νομίζω ότι πιθανό να το ψάχναν και τότε, γιατί ξέρεις, ήταν και οι εποχές λίγο πιο... Εντάξει, υπήρχε λίγο λιγότερη σιγουριά σε κάποια πιο baseline πράγματα, στο οποίο ίσως έψαχνες μια σταθερότητα για να χτίσεις. Βασικά δεν είχαν και τα tools για να αλλάξουν δουλειές. Δηλαδή, αν δούμε πριν το ίντερνετ, για να βρεις μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, καταρχάς είχαν οι εταιρείες πάρα πολύ ownership και power. Αλλά επίσης για να αλλάξεις δουλειά έπρεπε να στείλεις το CV σου με χαρτί, με ταχυδρομείο. Ναι, δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Οπότε εντάξει, μένανε λόγω. Απλά έτσι γινόντουσαν τα πράγματα. Με το ίντερνετ έδωσε πάρα πολύ στην αγορά των individuals εργαζομένων. Λένε, OK, με ένα κλικ, LinkedIn apply, μπορώ εγώ να κάνω έτσι πολλές δουλειές. Νομίζω ότι το φοβερό που έγινε με το ίντερνετ και με όλο αυτό είναι ότι εν τέλει έγινε πιο εύκολο για όλους. Δηλαδή. Ναι. Μια εταιρεία η οποία μπορεί να προσλάβει ένα καλό υπάλληλο εύκολα, με περισσότερη σιγουριά, ενώ τη νοιάζουν λιγότερα πράγματα που βρίσκεται ο υπάλληλος, γιατί είναι, όλοι κερδίζουν από αυτό εν τέλει. Οπότε θεωρώ ότι γενικά άλλαξε το όλο σκηνικό. Άλλαξε πάρα πολύ και νομίζω και θα συνεχίσει να αλλάζει. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε okay, το economy of individuals, το λένε πιο πολύ το gig economy, που περισσότεροι κάνουν, δηλαδή αυτό είναι και ένας άλλος ορισμός pixelated. Όχι μόνο αλλάζει δουλειές, αλλά μπορεί να είσαι part-time σε μια εταιρεία και μετά, όπως και εσείς παιδιά, να κάνεις ένα podcast, να είσαι creator, να γράφεις ένα newsletter ή να είσαι part-time consultant. Πολλά άτομα κάνουν angel investing παράλληλα με μια άλλη δουλειά και το βλέπουμε αυτό να ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα συνεχίζει να ανεβαίνει. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και βασικά όταν το λες απλά ξέρεις, συνδέω τις τελίτσες δεν παίρνουν στο μυαλό μου για πράγματα τα οποία μπορεί να έχουμε δει και εμείς ή να συμβαίνουν σε φίλους μας και απλά τώρα βγάζουν περισσότερο νόημα, να σου είναι αλήθεια. Δηλαδή, και καταλαβαίνω ότι τέτοια άτομα είναι αυτά τα οποία εσείς ή τέλος πάντων ή συναλλάσσεστε, συνδιαλέγεστε, τέλος πάντων, είτε χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Βλέπεις αυτά τα άτομα να πληθαίνουν, βλέπεις ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι. Εγώ, ας πούμε, στους προγραμματιστές το είχα δει ότι υπήρχαν από πάντα προγραμματιστές οι οποίοι μπορεί να είχαν ή δουλειές του πλάι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται λίγο πιο ολιστικό τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, σίγουρα πληθαίνουν. Το βλέπουμε, νομίζω, και καλά και το waiting list ανεβαίνει και στέλνουμε πολλά τύπου cold outreach messages για να βρούμε άτομα να το δοκιμάσουν. Μας απαντάνε, λένε, τι ωραία, έψαχνα ακριβώς αυτό το πράγμα αυτόν τον καιρό. Οπότε καταλαβαίνουν, δηλαδή βλέπουν και είναι στο Twitter ή οτιδήποτε και βλέπουν ότι πολλοί κάνουν πάρα πολλά πράγματα και είναι ένας σαν, πώς το πω, πιο ενθαρρυντικός παράγοντας για να το κάνουν και εκείνοι. Mm-hmm. Εμάς επίσης η πλατφόρμα έχει πολλά τύπου viral loops ή potential για viral loop, να το πούμε έτσι, γιατί θεωρούμε ως αρχή μας είναι ότι το personal growth δεν είναι ένα solo journey. Okay. Δηλαδή χρειάζεσαι άτομα να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς και να πάρεις και το feedback που χρειάζεσαι, συμβουλές που χρειάζεσαι είτε resources. Οπότε στο WonderPath υπάρχει μια σελίδα που το λέμε WonderPath Profiles που μπορείς με ένα URL να βάλεις εκεί τους στόχους σου. Okay. Ότι απλά εγώ δουλεύω αυτή τη στιγμή στο να, παράδειγμα, να κάνω grow το audience μου ή να χειρίζομαι καλύτερα το χρόνο μου, για παράδειγμα. Πολύ και καλό. Ξέρω, αυτό είναι όντως ο στόχος μου. Αυτή τη στιγμή σας δω, είναι ένας από τους δύο που δουλεύω. Οπότε μπορεί να ξέρω εσύ, okay, είσαι πολύ on top of your time, στο στέλνω και είναι ένα URL, οπότε μπορείς να μου απαντήσεις τρεις ερωτήσεις και να μου στείλεις feedback ή resources που να μου βοηθήσουν εμένα, ένα βιβλίο ή οτιδήποτε. Άρα υπάρχει και ένα interconnection, φαντάζομαι, και σαν community γύρω από αυτό. Ακριβώς, ναι. Ή μπορώ και εγώ, δηλαδή, για παράδειγμα, έστω ότι μου αρέσει ο τρόπος που δουλεύεις εσύ, βλέπω ότι τον τελευταίο χρόνο έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ σε σημεία που θέλω κι εγώ. Μπορώ να ακολουθήσω ενδεχομένως κάπως το προφίλ σου και να πάρω παρόμοια μαθήματα δεξιοτήτων με αυτά που παίρνεις εσύ. Αυτό είναι φανταστικό σενάριο. Δεν το έχω μάθει. Αλλά μελλοντικά αυτό είναι το πιο community aspect που θέλουμε να κάνουμε aspire να χτίσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο στο MVP που έχουμε αυτή τη στιγμή ή στο beta. Είναι ότι μπορείς να δεις το στόχο και να δώσεις input. Okay. Αλλά φυσικά αυτό είναι ένα φυσικό παυκόλουθο. Γιατί αν δούμε λίγο με θέμα στόχους και πώς να εξελιχθείς, το μεγαλύτερο, ας πούμε, barrier που υπάρχει είναι ότι τα άτομα δεν ξέρουν ακριβώς πώς να το κάνουν, οπότε θέλουν ένα inspiration, θέλουν ένα push ή δεν έχουν αυτό το accountability. Mm-hmm. Δηλαδή
Ξεκινάω εγώ και κάπου το χάνω. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα άτομα τώρα που είναι freelancers κάνουν τους στόχους, τους προσωπικούς OKRs ή goals. OKRs ή freelancers. Ναι. Ακραίο. Αυτό είναι ξέρεις το άλλο σημείο. Ξέρω άτομα που το κάνουν. Κοίτα, αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο πολύ overwhelming να το στήσεις full εξ αρχής. Όχι, η άρση είναι αυτός. Δηλαδή, εντάξει, πήγαινε και διακοπές, ξέρεις. Εντάξει, είναι και λίγο το mentality. Μπορείς να δεις που προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο fun και να πούμε ότι φάση, okay, έχεις ένα στόχο. Το θέμα είναι απλά να προσπαθείς να προχωρήσεις αυτό. Δεν είναι focus πια κάτι έγινε. Κάντο archive, βάλε άλλο στόχο. Ή δεν χρειάζεται. Δηλαδή είναι λίγο πιο πολύ η ανθρώπινη πλευρά τη. Να μην πούμε δεν έχω κάνει το deadline και το στόχο. Μαστίγιο. Όχι. Οπότε αυτό. Εντάξει, αυτά και είναι πιο πολύ καθοδηγητικά, όχι τιμωρητικά, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Δεν πρέπει να σε φροντίσουν να βάλει το νερό στο αυλάκι. Ακριβώς. Γενικά, ποια είναι αυτά τα verticals που έχεις δει να έχουν περισσότερο ανάγκη για κάτι τέτοιο, δηλαδή που σε ποιες αγορές υπάρχει λιγότερη καθοδήγηση και τα πράγματα είναι πιο... Νομίζω είναι συνδυασμός αγορών και mentality σε αυτές τις αγορές. Για πες. Οπότε θα έλεγα νομίζω σε λίγο πιο παραδοσιακούς τομείς, καθοδήγηση δεν υπάρχει. Mm-hmm. Feedback ή αυτό το, ας πούμε νομίζω one-on-ones που είναι πολύ σύνηθες στο tech τομέα να υπάρχει ως πρακτική και ως virtual, νομίζω δεν υπάρχει σε... Δεν ξέρω, σε μία ανασυλλογία, ας πούμε, για παράδειγμα, είσαι πιο λίγο established και traditional εταιρείες. Αλλά εκεί είναι λίγο έξω από την πραγματικότητα. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω δει με άτομα που ξέρω που δουλεύω σε αυτές τις εταιρείες. Δεν το κάνουν. Οπότε εκεί νομίζω είναι λίγο το mindset δεν έχει πάει ακόμη εκεί ότι okay, ως team lead ή οτιδήποτε πρέπει να αφιερώσω χι χρόνο κάθε εβδομάδα για να καθοδηγήσω την ομάδα μου ή πρέπει να τους δίνω feedback αρκετά συχνά. Τι να πω. Το ίδιο δηλαδή και εγώ στην καριέρα μου δεν είχα αυτά τα rituals. Calendar, νομίζω δεν είχα calendar. Απλά με στέλνει πήγαινα και έκανα, δεν είχα αυτά. Άλλα, σε 5 λεπτά μπορείς να πας εκεί. Ή έλα το γραφείο που λίγο να το πούμε. Ναι, γελάμε, έτσι. Πραγματικά. Οπότε νομίζω εκεί είναι λίγο το mindset. Τώρα συγκεκριμένα σε vertical και τομέα, γι' αυτό έχουμε πάει λίγο πιο πολύ στο tech. Γιατί υπάρχουν αυτά τα rituals, δηλαδή οι ομάδες συζητάνε, κάνουν performance reviews που εντάξει, να πάμε και άλλη φορά. Έχει τα θέματα του και αυτό, αλλά δηλαδή έχουν συνηθίσει στο notion of OK, θα πάρω feedback ή θα βάλω αυτό το στόχο. Θέλω να εξελιχθώ, να κάνω feel αυτό το skill gap. Και το mindset έχουμε βρει πιο πολύ είναι product managers βασικά. Okay. Και designers και freelancers. Αυτό δεν ξέρω αν είναι και λίγο κύκλος, επειδή είχαμε network σε αυτό το τομέα. Ήρθαν και έχουμε πολλά άτομα σε αυτό το τομέα, αλλά. Κάπως έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί που είναι και freelancers και μάλλον τα επαγγέλματα που μπορεί να εύκολα να γίνουν και freelancers στο ίδιο επάγγελμα, ίσως είναι και τα επαγγέλματα που είναι πιο κοντά. Εγώ θέλω να βάλω. Α, sorry. Όχι, πήγα από απλά και ας freelancers. Με τώρα υπάρχει αυτό το boom πάρα πολύ και θα εξελιχθεί παραπάνω. Βλέπουμε πάρα πολλά tools που υπάρχουν. Δηλαδή, αν το δούμε λίγο. Γιατί σαν την πυραμίδα του Μάρσλο, μου αρέσει να το σκέφτομαι. Ότι στην αρχή έχει βασικές ανάγκες. Τώρα έχουμε booming των tools να βοηθήσουν τους freelancers και τους independent να πάνε να πάρουν λεφτά, να διαχειριστούν τα τιμολογιά τους, να οργανώσουν την εταιρεία τους που είναι οι ίδιοι. Αν ανέβουμε λίγο, θα υπάρχει και αυτό το feeling ή το θες να έχεις την αίσθηση ότι εξελίσσεσαι και ότι βάζεις το στόχο. Και απλά αυτό. Υπάρχει μόνο σε εταιρείες. Δηλαδή, δεν το έχουμε δει πολύ να υπάρχει και να δίνουμε αυτά τα tools στα άτομα να έχουν αυτό το ownership. Εγώ ήθελα να βάλω μια άλλη για να κάνω rewind, γιατί το ανέφερες και το είπαμε και στην αρχή. Στο πώς έφτασες μέχρι το Wonderpath. Οπότε, επειδή αναφέραμε και το ότι δεν υπήρχαν calendar, θες να μας πεις λίγο το. Ναι. Πώς ξεκίνησε η Daphne, παιδί μου, και έφτασες εδώ λίγο το τι έχεις κάνει, τι προβλήματα φαντάζομαι είδες και στην καθημερινότητά σου και σε οδηγήσαν εκεί πέρα. Ναι, φυσικά. Νομίζω ήμουν από πάντα ένα side geeker, μια έννοια. Δηλαδή, όσο σε όλα τα χρόνια, 12 χρόνια που πήγαινα σχολείο, έκανα πιάνο. Οπότε νομίζω παρολίγο θα γινόμουν πιανίστρια. Okay. Αλλά τελικά πήγα στην ΑΣΦΕ και πήγα στο consulting. οπότε πήγα στο άλλο άκρο. Τελείωσα στην ΑΣΦΕ, ήμουν στο ΔΕ και έκανα χρηματοοικονομικά ως κατεύθυνση. Πήγα στην PWC, ήμουν consulting. Και εκεί είχα κάνει και focus στο shipping industry, στην ναυτιλιακά. Ήμουν εκεί σχεδόν 3 χρόνια στο consulting και κάνω πιο πολύ internal audit ή financial audit. Okay.
Και μου τη βάρεσε κάποια στιγμή. Λέω, δεν είναι για μένα. Νομίζω είχα ξεκινήσει και το ACCA να κάνω. Τι είναι αυτό? Είναι certification που κάνουν πάρα πολύ οι auditors. Που είναι financial accounting certification. Α, οκ. Αλλά όχι με θέση, είναι 14 μαθήματα, μπορεί να σε πάρει 5-6 χρόνια να το κάνει. Το κάνει παράλληλα με την τριβή. Α, μια σχολή είναι αυτό, δηλαδή. Είναι μια σχολή, ναι. Σαν μεταπτυχιακό, α πούμε, κάπω για να πάρει μια εξειδίκευση. Ναι, ναι, ναι. Που το κάνουν πολύ παράλληλα με τη δουλειά. Το καλύπτουν συνήθως οι ελληνικές εταιρείες για να το κάνεις αυτό. Οπότε το είχα ξεκινήσει, λέω. Μετά από νομίζω 1,5 χρόνο βαρέθηκα. Βαριέμαι λίγο και εύκολα μερικές φορές. Οπότε λέω: okay, αυτό δεν είναι το πάθη για μένα. Ήθελα να είμαι σε κάτι που μπορώ να κάνω, να το καταλάβω λίγο παραπάνω ως consumer, δηλαδή με τράβαγε αυτό το κομμάτι. Και πήγα, νομίζω ακολούθησα πολύ standard ή typical path, πήγα και έκανα το MBA μου. Έκανα το MBA και όχι master, γιατί εκείνη τη στιγμή δούλευα ήδη σχεδόν 3 χρόνια και ήταν λίγο στο μετέχνιο, θα μπορούσα να πω είτε για master είτε για MBA. Τελικά επέλεξα το δεύτερο γιατί ήθελα να είμαι λίγο με άτομα που έχουν παραπάνω εμπειρία από μένα. Και επίσης όταν αποφάσισα δεν μπορούσα να αποφασίσω τι ήθελα να κάνω μάστερ σε ποιο τομέα. Οπότε πήγα στο... μετακόμισα το 2016 στη Βαρκελόνη για να κάνω το MBA. Και εκεί γνώρισα και την co-founder μου βασικά, τη Τάνια, που είναι και σε κάτι κόσμο στο Βερολίνο. Okay, πολύ ωραία. Και ξεκινήσαμε, κάναμε πάρα πολλά side projects. Δηλαδή είχαμε και το καλοκαίρι που είναι διάμεσα στο MBA, που πολλοί παίρνουν internships. Εμείς πήγαμε στο accelerator της σχολής και κάναμε κάποια projects. Και στο τέλος, μετά από 1,5 χρόνο, δεν προχώρησε αυτό που κάναμε. Δηλαδή, είμαστε φάση, OK, δεν έχουμε λεφτά, πρέπει να βρούμε δουλειές. Και είχα 2 offers, είχα την επιλογή να πάω είτε στο Βερολίνο είτε στη Στοκχόλμη. Και επέλεξα να πάω στο Βερολίνο. Πολύ κρύα στο Στοκχόλμη, εντάξει. Πολύ κρύα, ναι. Κώστα μας ακούσε. Και είχα και πολύ βασικά, νομίζω 10% των παιδιών από τη σχολή μου πήγαν όλοι στο Βερολίνο. Ήταν και το Brexit που είχε γίνει τότε το 2016. Δηλαδή μπήκαμε το 2016, έγινε το Brexit και νομίζω πολύ το σκεφτόντουσα λίγο και από θέμα κόστου ζωής. Και Λονδίνο που πάμε μπορεί να γίνει κανένα περίεργο. Και ανέβαινε τότε και το Βερολίνο. Δηλαδή νομίζω το 2018 είχε μεγάλα ονόματα τύπου που έπαιρνε full MBAs, τύπου HelloFresh, Zalando. Bubble, οτιδήποτε, και έτσι πήγαμε στο... και Wafer, που νόμω, βασικά, ξέχασα. Σημαντική για αυτή. Σημαντική. Και πήγαμε στο Βερολίνο. Ξέρεις τι απορία έχω. Εγώ δηλώνω ένοχος ότι ποτέ δεν έχω καταλάβει το MBA, το ρόλο τον οποίο παίζει στην πορεία ενός ατόμου. Δηλαδή, για ποιον είναι κατάλληλο το MBA και τι είναι αυτό το οποίο σου δίνει που δεν θα το δεις... κάπου αλλού. Δηλαδή, τι διαφορά έχει το MBA με ένα άλλο master σε αυτό το τομέα? Έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Έχω ακούσει ότι κατά βάση το οποίο παίρνεις είναι, ξέρω εγώ, το networking. Κάτι άλλο που έχω ακούσει ότι παίρνεις κάποιες βασικές αρχές γύρω από κάποια πράγματα που είναι global. Αλλά ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να κάνω μια αυτήν εδώ την ερώτηση που σου έκανα τώρα. Κάνεις καλύτερα business plan από ό,τι κάναμε εμείς. Θα σου πω, θεωρώ σίγουρα είναι και το network. Καταρχά το MBA έχει αυτό το status και το όνομα. Νομίζω και εγώ έτσι κάπως το ήξερα. Δηλαδή ήξερα ότι MBAs και κάνεις αυτό. Και έχει ένα status ότι νομίζω για να πάρεις το network. Επίσης να κάνεις signal ότι OK, εγώ μπορώ να ανέβω στην καριέρα μου και να γίνω manager. Που δεν σου μάθουνε πρακτικά πώς να κάνεις lead μια ομάδα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, ο manager δεν κάνει lead μια ομάδα. Manager άλλο. Ναι, και είναι, αυτό και είναι επίσης το σίγμα που μπορείς και χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, κάνεις την επένδυση στον εαυτό σου και μετά μπορείς να πας και παραπάνω σε μεγαλύτερο μισθό, ας πούμε. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά. Σαν, θεωρητικά, σαν skill set, τι είναι αυτό, βασικά, τι είναι αυτό το οποίο πιάνει το MBA? Θα πιάσει από τα πάντα μεγάλα κομμάτια του business. Θα πιάσει από accounting και finance σε λεπτομέρεια. Θα πιάσει από operations, go-to-market strategy και πώς στείνεις την εταιρεία. Και θα πας και τεχνολογικό, είχε λίγα, όχι πάρα πολλά. Δηλαδή είναι νομίζω αρκετά πίσω στο αν να χτίσουμε, να κάνουμε no-code ή οτιδήποτε. Έχει και σε entrepreneurship και leadership, δηλαδή να δεις στρατηγικές. Είναι γενικά αρκετά καλό το investment και νομίζω αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι είναι πολύ δύσκολο να πω προσωπικά το προτείνω ή δεν το προτείνω. Νομίζω απλά παλιά δεν είχα το full understanding ή δεν ήξερα τι άλλες επιλογές υπήρχαν. Ήξερα ότι και υπάρχει το master, υπάρχει το MBA, δεν είχα στραφεί
στα πιο new age τύπου On Deck ή δεν ξέρω, Alt MBA που είναι κάποια λίγο online είναι προγράμματα πιο οικονομικά εννοείται και μπορείς να πάρεις πολύ καλό network επίσης, οπότε είναι λίγο πιο, μπορεί να συμβαίνει περισσότερο από το MBA. Απλά ήξερα αυτό και το πήγα λίγο με βάση ποια θα είναι τα άτομα γύρω μου. Δηλαδή συνήθως το MSc δεν χρειάζεται να έχεις προϋπηρεσία. Τα περισσότερα άτομα νομίζω έχουν. Το MBA προϋποθέτει. Το MBA προϋποθέτει. Okay. Ναι, ναι. Προϋποθέτει νομίζω τουλάχιστον 2 ή 3. Ναι. Κάποιοι το κάνανε και πιο παλιά μετά τα 30-35 φάση. Ναι. Δηλαδή να έχεις, ξέρω εγώ, 5 με 10 χρόνια εμπειρία. Οι περισσότεροι βασικά που ήταν στη τάξη μας ήμασταν 190 άτομα. Α, είχε κόσμο. Και ήμασταν σε 3 sections, ας πούμε, από περίπου 60. Οι περισσότεροι ήταν εκεί στα 30, είχαν δηλαδή τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία. Μερικοί είχαν και 10 χρόνια εμπειρία. Εγώ και η Τάνια ήμασταν στα πιο νιούς και πλέμπς. Ήμασταν εκεί. Η Τάνια νομίζω ήταν και πιο σε ηλικιακά, αυτοί πιο νεότεροι στη τάξη. Ξέρεις ότι και εμείς δικαιούμασταν να πάμε σε ένα MBA, αλλά επειδή δεν είχαμε πτυχίο, δεν μπορούσαμε. Για να πάμε σε MBA πρέπει να έχουμε πτυχίο, που δεν μας πάρουμε πρόβλημα βασικά. Ήταν από έναν διαγωνισμό κάπως, είχε προκύψει αυτό, αλλά... Τι σας στο IMBA νομίζω. Ναι, ναι, μας έλεγε ο Ιωσήφ που το είχε κάνει και όλο. Και αυτό έχει πλάξει το MBA. Νομίζω πάντως το MBA αυτό που σου δίνει. Το MBA. Το MBA σου δίνει. Το μπάσκετ. Το MBA λοιπόν σου δίνει διαφορετικές δεξιότητες για να μπορέσει να συνδυάσει πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι το οποίο το πας και πεις θα κάνω Excel αυτό. Αλλά θα μάθεις λίγο business planning, θα μάθεις λίγο διαχείριση, λίγο οικονομικά, λίγο... Βασικά αυτό είναι νομίζω λίγο business life on steroids, ας πούμε. Δηλαδή δουλεύεις πάρα πολλές ώρες και απλά αυτό θα κάνει unlock κάποια πράγματα στον εαυτό σου. Δηλαδή θα μαθαίνεις πώς να συμπεριφέρεις ή πώς να κάνεις λίγο advocate για τον εαυτό σου, πώς να χτίσεις το δικό σου personal brand, πώς να κάνεις connect κάποια πράγματα που θεωρώ ως ένα βαθμό, δηλαδή go to market. Θεωρώ, κατάλαβα με το Wonderpad και μου πήγα λίγο χέρι. Go to market, νομίζω δεν μπορείς να μάθεις άμα δεν πας και βρεις έναν τοίχο, πάρεις φόρα και κομπανείς πάνω δηλαδή. Ναι, οπότε εντάξει, τα μαθαίνει εννοείται σε ένα βαθμό θεωρητικά, αλλά πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα για να γίνουν πολύ πιο βιωματικά. Καλά, 100% παιδί μου, όπως με τα πάντα. Οπότε πηγαίνεις στο Βερολίνο, γιατί κάναμε τώρα την παρένθεσή μας, ναι, και... Εκεί ξεκίνησα να δουλεύω στη Wayfair. Okay. Οπότε η Wayfair είναι e-commerce με έπιπλα. Είναι από την Αμερική και είχαν τα headquarters στο Βερολίνο. Και μπήκα, δούλεψα εκεί 1,5 χρόνο. Και στον 1,5 χρόνο άλλαξα και 3 θέσεις. Όλα στο ίδιο τμήμα, αλλά γινόταν και restructurings συνέχεια. Και εγώ κυνήγαγα λίγο αν είχα μάθει κάτι να πάω κάπου αλλού. Οπότε είχα ξεκινήσει στο τμήμα. Έχουμε ένα white labeling exclusive brands τμήμα. Ένα πάντα στο merchandising, που είναι πώς θα εμφανιστούν τα προϊόντα στην ιστοσελίδα. Okay. Τι πληροφόρηση να δώσουμε στους πελάτες. Ναι. Οπότε ξεκίνησα από εκεί και μετά πήγα λίγο στο merchandising, στο supplier relationships και έκανα lead μια ομάδα 4 ατόμων. Και έμαθα, νομίζω ότι ήταν ένα διάστημα που έμαθα πάρα πολλά στο πώς να διαχειρίζουμε άτομα, είτε stakeholders από άλλες ομάδες ή και τη δική μου την ομάδα που έπρεπε να κάνω lead και εκεί κατάλαβα πάρα πολύ το responsibility, την ευθύνη που έχει ένας team lead που δεν το λένε και... Surprise, αλλά... αλλά και κανείς δεν σου δίνει, δηλαδή και managers που είναι πιο ψηλά, δηλαδή director level και αυτά που δεν, και εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν ότι πραγματικά έχεις πάρα πολύ ευθύνη, δηλαδή με μία φράση μπορείς να πεις, μία πράξη μπορείς να κάνεις, μπορείς να ανεβάσεις και να κατεβάσεις, να πας τέλειως άλλη κατεύθυνση μια καριέρα κάποιου. Οπότε, ναι, η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη και απλά κανείς δεν σου μαθαίνει πώς να το κάνει σωστά. Το ξέρουμε αυτό. Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά, ωραία, και εκεί πέρα έχετε η στιγμή που κάποια στιγμή σου τη βαράει. Φαντάζομαι. Ναι. Πάμε λοιπόν, η στιγμή που σου τη βαράει. Είσαι λοιπόν ένα πρωί, μιλάτε με την Τάνια και της λες. Κοίτα, εμείς νομίζω ως εδώ, ναι. Πάντα το είχαμε ξεκάθαρο ότι θα ξεκινήσουμε κάτι μαζί. Okay. Νομίζω από το 16, έτσι που αρχίσαμε να κάνουμε διάφορα side projects, το θέλαμε. Μας αρέσει να δουλεύουμε μαζί και λέμε, ας ξεκινήσουμε κάτι. Και νομίζω αρχές του 18 που είχα ξεκινήσει τη δουλειά, το ψιλοτρέχαμε ακόμη εκείνο το project που είχαμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Αυτό άλλο με το... Άλλο το Wonderbird, καμία σχέση. Ήμασταν βασικά σε clothing rental. Προσπαθούσαμε να φέρουμε αυτό. Το είχαμε ξεκινήσει στη Βαρκελόνη
πολύ λάθος αγορά για εκείνη τη στιγμή. Okay. Ήταν λίγο το, ο τόπος του Zara, του Mango, που είναι πιο πολύ fast fashion και δεν μας λειτουργήσε καλά. Και έτσι λέμε Βερολίνο. Υπάρχει πολύ το, δηλαδή είναι πολύ sustainable τα άτομα που, που είναι εκεί, οπότε πάμε εκεί. Και έτσι βασικά επέλεξα και τη Wayfair, γιατί λέω e-commerce θα με βοηθήσει να πάρω κάποια skills. Το τρέξαμε λίγο, αλλά νομίζω το βαρεθήκαμε. Δεν μας άρεσε πλέον, εγώ προσωπικά έχασα τελείως ενδιαφέρον στο, σε αυτό το τομέα. Okay. Γιατί πάντα ως founder νομίζω και οι δυο μας πηγαίναμε να λύσουμε προβλήματα που είχαμε ίδιες. Δηλαδή ήταν κάτι που μπορούσαμε να κάνουμε empathize. Δεν είναι ότι είδαμε, α, υπάρχει αυτό το gap στην αγορά, πάμε εκεί. Δηλαδή, βλέπαμε η καθημερινότητά μας τι θέματα έχουμε και νομίζω τότε ήταν που δεν είχαμε λεφτά, δεν παίρναμε καινούργια ρούχα, μας την είχε βαρέσει. Και λέμε και αρχίσαμε να ψάχνουμε λίγο το sustainability και είχαμε πάθει ένα σοκ του τι δεν ξέραμε, το πόσο κακές είναι οι πρακτικές σε αυτή την αγορά. Και νομίζω κάναμε αυτό το project ως, όχι από ενοχή, αλλά λίγο να φτιάξουμε τα δικά μας τα habits σε αυτό το τομέα. Και αφού το είχαμε φτιάξει και καταλάβει, μετά βαρεθήκαμε. Είναι και νομίζω έβλεπα ότι αν το κάνεις και το Rental και πιάσει, έβλεπα ότι πάλι θα μπορεί να πάει σε μια πολύ κακή κατεύθυνση υπερκαταναλωτισμού και δεν μ' άρεσε. Οπότε εκεί το σταματήσαμε και πήραμε ένα χρόνο τύπου off. Πώς προέκυψε στο Wonderpath, πάλι ήταν λίγο το βιωματικό αυτό που έλεγα, ότι ήμασταν σε μια εταιρεία, παίρναμε feedback, κάναμε performance reviews, διοικούσαμε μια ομάδα και πάντα τα συζητάγαμε. Δηλαδή στο σπίτι και στο φαγητό λέγαμε τι έγινε στη δουλειά, τι στόχους έχουμε και τα λοιπά. Και είδαμε ότι πραγματικά το πώς να εξελιχθείς ως άτομο όταν δουλεύεις είναι τελείως, υπάρχει τεράστιο θέμα και δεν έχει φτιαχτεί πώς να το κάνεις αυτό εύκολο. Δηλαδή αυτό πάντα που δεν μπορούσα εγώ να χωνέψω, ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψω βασικά. Είναι ότι ξέρεις, τα πρώτα 18-20 χρόνια στη ζωή μας λέμε κάνε πολλά, ξέρεις, να έχεις ενδιαφέροντα, κάνε εξωσχολικές δραστηριότητες, κάνε εκείνο, κάνε τα άλλο. Για να πας σε μια δουλειά και να δουν ότι α, είσαι σούπερ, κάνεις τόσα πράγματα, έλα και μετά πας σε αυτήν την εταιρεία και λες: οκ, okay, τώρα θα ζήσεις και θα αναπνέεις. Για μένα. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται ένα τεράστιο gap και πραγματικά δεν έχουμε τα tools ως άτομο πώς να εξελιχθούμε λίγο. Όταν δουλεύουμε, όταν αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Δεν πάμε σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά δουλεύουμε, έχουμε τις υποχρεώσεις μας, έχουμε τη ζωή μας και απλά θέλουμε και εμείς να μαθαίνουμε όσο και να γινόμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την εταιρεία. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορεί να δείξει μια εταιρεία που έχει πολύ καλό πρόγραμμα εξέλιξης και να σε βοηθάει και να έχει, όχι απλά να έχει απλά 5 checkbox που λέει έχει 300 ευρώ φαν το χρόνο για personal development. Ωραία, το κλείσαμε αυτό, τέλεια. Αλλά να σε βοηθάνε όντως. Και να είναι και στην κουλτούρα, να είναι οι managers εκεί για να σε βοηθήσουν και να σου πούνε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κάνεις αυτό, με αυτόν τον άλλο, θες να πας σε manager να τζιρέρα ρόλο, σε IC. Ναι. Δηλαδή τώρα έχει ξεκινήσει και συζητιέται αυτό το, θες να γίνεις IC ή θες να γίνεις manager ή θες να βρεις ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Πώς μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό, τι χρειάζεσαι για να γίνεις IC, πρέπει να γίνεις πιο καλός. Στο δουλειά σου, τι χρειάζεσαι για να γίνεις IC, είναι το individual, το contributor. Όχι, το λόγο για να ρωτήσω. Για τον Μπάρκ, για το. Όχι, 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 ξέρω. Απλώς για το. Ξέρεις σίγουρα. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα σου πω μετά και που το άκουσα πρώτη φορά. Ωραία. Οπότε παίζει πάρα πολύ ρόλο από την εταιρεία. Οπότε, αν μπορεί να είσαι σε μια εταιρεία που να σ' αρέσουν όλα και να μην έχει αυτό, ή να έχει αυτό και να μην σ' αρέσει η δουλειά σου. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο. Και όντως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το κάνεις. Τώρα νομίζω το Coursera ή άλλα online μαθήματα έχουν ξεκινήσει και βλέπουν και τα soft skills σαν ένα. Ναι. Και βασικά κάπως. Θες να πεις μήπως που είδες το individual contributor. Όχι, δεν έχει σημασία. Θα το πω σαν πρίβια. Οκ, οκ. Και εκεί κάπως πιαστήκαμε και ήμασταν σε φάση και οι soft skills. Πάμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για soft skills. Ξεκινήσαμε κάπως εκεί. Να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι πότε και πιαστήκαμε από αυτό. Αλλά μας έκατσε κάπως. Κοίτα, πρέπει να βρεις μια ιστορία να την βάλεις στο pitch deck. Από εκεί πέρα δεν χρειάζεται. Πραγματικά δεν θυμάμαι και πήγαμε full force. Και τώρα το σκέφτομαι και λέω, καλά, πώς πήγαμε έτσι. Και γι' αυτό έχω αρχίσει τώρα και κάνω λίγο γράφω. Όταν παίρνω μια μεγάλη απόφαση, γράφω εδώ και τι σκεφτόμουν. Και γιατί την πήρα αυτή την απόφαση. Και θέλαμε να πούμε σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι ήταν συνδυασμός τέλος του 2019 είχα γίνει και λίγο, ήμουν burnout από τη δουλειά που ήμουν, οπότε αν τα
έκανα rewind πώς θα τα ξανά έκανα τώρα. Μπορεί και να το έκανα παράλληλα για ένα διάστημα, αλλά πήρα τελείως free dive. Λέω, okay, όχι, παρετούμε και θα ξεκινήσω. Οπότε παραιτήθηκα το τέλος 19. Ξεκίνησα το 20. Το πρώτο τρίμηνο ήταν λίγο και να ξεκουραστώ και να καταλάβω λίγο τα γραφειοκρατικά της Γερμανίας, τι πρέπει να κάνω. Fun fact, εγώ θα το πω. Μας περιέγραψε την διαδικασία του να ανοίξει εταιρεία και είναι χειρότερη από την Ελλάδα. Δεν το περίμενα αυτό. Είναι. Εντάξει, είναι εύκολο τώρα, δεν το λέω για κάποιο άλλο. Όχι, παρά είναι εύκολο. Τώρα. Το έχουν φτιάξει γενικά το πράγμα. Φοβερό. Συγκριτικά είναι πολύ χάλι εκεί. Okay. Μπράβο. Οπότε σου καίει λίγο κάποια εγκεφαλικά κύτταρα μέχρι να το καταλάβει. Και εγώ δεν μιλάω και γερμανικά. Μιλάω λίγο γερμανικά. Οπότε δεν σε βοηθάνε κιόλα. Ενώ δεν είναι. Δεν είναι σε bilingual, ας πούμε, γλώσσα, δεν τα έχεις και στα. Κάποια τα έχεις, συμβόλαια και αυτά, αλλά κάποια δεν τα έχεις, τα περισσότερα. Okay. Και τι λέγαμε. Και πώς το λένε και ξεκίνησα, ναι, το downtown που είχα. Εντάξει, το Φεβρουάριο είχε γίνει και ένα restructuring, το τμήμα μου στη Wayfair είχε, έγινε dissolve και πήγαν αλλού. Οπότε right on time. Οπότε ήταν right on time, ναι, την κατάλληλη στιγμή. Και ξεκινήσαμε και το πλάνο αρχικά ήταν ότι, okay, θα ξεκινήσω εγώ πρώτη να δουλεύω full time. Η Τάνια περίμενε να πάρει το permanent residence που έχει στη Γερμανία. Οπότε δούλευε κάποια χρόνια στην Bubble, ήταν εκείνη. Οπότε ήταν σε EdTech περιβάλλον. Και βασικά γι' αυτό πήγαμε και σε soft skills και στο EdTech, γιατί είχε και η Τάνια την εμπειρία της. Και το πλάνο ήταν, νομίζω, αρχικά λέμε, όχι, θα ξεκινήσουμε τώρα. Χαλαρά Φεβρουάριο. Το καλοκαίρι θα έχουμε κλείσει funding. Okay. LOL. Μεγάλο λόγο. Και λόγω COVID επίσης υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις από την πλευρά της Τάνιας, γιατί δεν μπορούσε να πάρει permanent residency. Okay. Είχαν καθυστερήσει πάρα πολλά τα πράγματα. Την πήρε το Μάρτιο του 2021. Okay. Οπότε ξεκίνησε full time αρχές αυτού του χρόνου. Οπότε το πρώτο χρόνο ήμουν να δούλευα εγώ full time και η Τάνια ήταν. Βασικά ο COVID επίσης μας έκανε κάτι τυχερό, επειδή είμαστε συγκάτοικοι. Δουλεύαμε στην ίδια χώρα στο σπίτι, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο από το να πήγαινε στο γραφείο. Γιατί κάτι να ήθελα, ξέρεις, να κάνω bounce off κάτι ιδέες, την είχα εκεί. Οπότε δούλεψε, αυτό ήταν το θετικό για μας. Βόλεψε πολύ. Και το πρώτο χρόνο νομίζω ήταν πολύ exploration. Κάναμε διάφορα τύπου non-tech MVPs. Είχαμε ένα newsletter, μετά αυτό το newsletter είχαμε έναν. Τύπου random, τους λέμε random people που δεν σε ξέρουν, δεν είναι φίλοι σου. Που θα σου δώσουν ένα feedback για το προϊόν σου που είναι πολύ θετικό και τρελαθήκαμε. Οπότε ήταν μια κοπέλα από, νομίζω, την Αμερική, που μας είχε στείλει ένα email ότι το στέλναμε τα newsletter μας κάθε Δευτέρα. Και λέει, I look forward to Mondays και είναι τόσο τέλειο και αυτά. Και λέμε, α, τέλεια, πάμε να φτιάξουμε εφαρμογή. Τα newsletters γύρω από τι ήταν? Ήταν γύρω από soft skills. Οπότε κάθε Δευτέρα κάναμε spotlight ένα soft skill τύπου empathy, είτε decision making, resilience, διάφορα τέτοια. Και είχαμε ένα κομμάτι που ήταν curated resources, οπότε κάναμε handpick είτε βιντεάκια είτε άρθρα από το ίντερνετ που ψάχναμε εμείς. Και μετά στο δεύτερο κομμάτι ήταν ασκήσεις που μπορείς να κάνεις για να κάνεις practice. Okay. Να εξελίξει το σκέψη με ένα πολύ απτό τρόπο. Και πώς σας έβρισκαν? Μας έβρισκαν, νομίζω, ήταν κυρίως από LinkedIn τότε. Ήταν κυρίως το δικό μας network. Και αυτό, νομίζω, τώρα χαίρομαι και είναι το αντίθετο, ότι τώρα 60-70% τα άτομα που έχουν γραφτεί στη μορφή που έχει το Warner Bros. Είναι άτομα που δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι πολύ θετικό, ότι μπράβο, και δεν έχει άτομα που σε ξέρω. Οπότε μας βρήκαν, νομίζω, πιο πολύ από το LinkedIn. Ήταν και καινούριο τότε ακόμη. Νομίζω τώρα μου βαρεθεί η δική μου να βλέπω να κάνω post για WonderPath. Αλλά τότε ήταν φρέσκο νέο και μας βρήκαν, νομίζω, κυρίως από αυτά τα channels. Είχαμε ένα website και μας βρήκαν, έτσι, είχαμε, νομίζω, 300 άτομα που να κάνει sign up στο newsletter. Πολύ ωραία. Οπότε ξεκίνησα αυτό και επειδή αυτό πήγαινε αρκετά καλά, λέμε, ας φτιάξουμε μια εφαρμογή. Οπότε, όπως μας είπες, όπως μας είπες πριν, γράφετε κώδικα ανοιχτή μερών. Not. Ναι, όχι. Και εγώ δεν είμαι και, όπως ξέρετε, τεχνικός founder, ούτε η Τάνια, ήταν η Τάνια που δούλευε. Οπότε λέμε πώς θα το φτιάξουμε αυτό. Εντάξει, έμαθα prototyping, δηλαδή έμαθα design βασικά μόνη μου. Και αυτό ήταν κάτι που έκανα στο πρώτους μήνες του 2020, να μάθω λίγο κάποια βασικά skills, να μπορώ να κάνω visualize τις ιδέες μου αρκετά γρήγορα. Okay. Οπότε είχα ξεκινήσει από αυτό και λέμε, OK,
θα πάμε με ένα agency. Ξέραμε έναν founder από mm-hmm. το πανεπιστήμιο όμως που είχε agency. Και λέμε θα φτιάξουμε αυτό. Σκάσαμε χρήματα. Δώσαμε 13.000 για να φτιάξουμε μια εφαρμογή κινητού. Android, iOS, που μετά από 3 μήνες απλά την σκορώσαμε. Εντάξει, τουλάχιστον ήταν normal, γιατί υπάρχουν και τιμές λίγο πιο μεγάλες. Ήταν καλό μάθημα όμως. Ήταν πολύ καλό μάθημα. Ήταν μεγάλη βλακεία νομίζω, τώρα που το βλέπω. Δηλαδή αρχίσαμε να χτίζουμε. Το λάθος προϊόν, ήταν λάθος προσέγγιση. Τι πιστεύεις ότι ήταν, μάλλον ποιος ήταν ο λόγος που τελικά το σκραπάρατε? Ίσως και τα δύο. Θα πω γιατί το σκραπά. Λάθος γιατί ξεκινήσαμε με agency, γιατί αυτό ήταν λάθος, ήταν πάρα πολύ νωρίς. Okay. Δεν είχαμε καταλάβει καλά-καλά το πρόβλημα, δεν είχαμε κάνει πολύ testing και βάλαμε λεφτά σε κάτι που δεν είναι. Εντάξει, ο κώδικας έχει χρόνο, δεν μπορείς να πεις να αλλάξω τελείως το database σε μία εβδομάδα. Mm-hmm. Και έχει και κόπο να γραφτεί, οπότε το κάναμε πάρα πολύ νωρίς, ενώ δεν ξέραμε βασικά πράγματα. Και γιατί το σκραπάραμε τελικά το Δεκέμβρη του 20, βασικά Γενάρη του 20. Το 21, sorry. Δεκέμβρη, έκαναμε reset. Time machine, όλα από την αρχή. Όχι, ήταν νομίζω πιο πολύ. Δεν είναι ότι πιστεύω δηλαδή στην ιδέα. Ακόμη θεωρώ ότι είναι πολύ valid και υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν πολύ καλά το soft skill training. Θεωρώ ότι εμείς χάσαμε βασικά λίγο το excitement και τον ενθουσιασμό για αυτή την ιδέα και θεωρώ ότι δεν ήμασταν εμείς τα κατάλληλα άτομα να το φέρουμε εις πέρας. Εννοείται ως founder, όταν ξεκινήσεις, έχεις και. Που είναι καλό να έχεις ένα naivety ότι θα το μάθω. Απλά κάποια πράγματα μετά βλέπεις, δηλαδή εγώ έπρεπε να κάνω curate μαθήματα και να γράψω ασκήσεις και αυτά. Δεν το χαιρόμουν καθόλου, δηλαδή έκανα πολύ προκράστηση. Ναι, είναι ένα πολύ καλό δείγμα αυτό. Ναι. Οπότε αν δεν το χαίρεστε, δηλαδή δεν θεωρώ ότι για αυτές τις ιδέες που είχαμε τότε για εκείνο το business ήταν να έχουμε skills ενός storyteller, ενός ψυχολόγου και ενός instructional designer. Που είναι επίσης και ως προφίλ πολύ δύσκολο να το βρεις αυτό. Ναι. Γιατί θέλαμε να κάνουμε τύπου roleplays, είχαμε κάποιες ωραίες ιδέες, απλά στο execution δεν μπορούσαμε να το φέρουμε εις πέρας. Οπότε εκεί Δεκέμβρη είχα τέλος του χρόνου χάσει τελείως. Δηλαδή είχαμε την εφαρμογή, είχαμε άτομα, παίρναμε feedback που ήταν okay, whatever. Οι περισσότεροι βασικά δεν ξέραν επίσης πώς να το χρησιμοποιήσουν. Ήταν εφαρμογή, αλλά είναι skills για τη δουλειά και λέμε. Πού το χρησιμοποιώ αυτό, το χρησιμοποιώ πριν κοιμηθώ, τις Κυριακές, όταν είμαι στη δουλειά, ήταν λίγο πιο. Είναι θέμα πάντως το feedback, το πώς θα πάρεις feedback, από ποιον θα πάρεις feedback. Γιατί γενικά οι άνθρωποι έχουμε την τάση να λέμε καλά λόγια. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε εμείς, όταν είχαμε ξεκινήσει το Sourcelayer, την πρώτη εφαρμογή που είχαμε κάνει, όταν ήμασταν στο Startup Live Athens, είχαμε ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο. Ακόμα ήταν free αυτό το οποίο είχαμε φτιάξει, γιατί δεν είχε ξεκινήσει με σκοπό να είναι εταιρεία αυτό. Και κάπως εξελίχθηκε. Και στέλνουμε ένα φοβερό ερωτηματολόγιο, δεν θα το ξεχάσω, το οποίο έλεγε στην ουσία θα πληρωνές γι' αυτό, ξέρω εγώ, να το χρησιμοποιήσεις γι' αυτό και αυτό. Και πώς, και λέγανε ναι, φυσικά και θα πλήρωνα ρε παιδί μου και τόσα και τόσα ευρώ και τόσα. Να βγήκα τα πλάνα και ξέρεις, λες, okay, γιατί δεν έχουν γραφτεί όλη την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη ή την τρίτη ή you know what. Και είχαμε κάνει μια πολύ καλή κουβέντα γι' αυτό, έχουμε ένα φίλο, το Γιάννη Παγώνη, ο οποίος ασχολείται με τόσο μετέρα γύρω από UX Research και όλα αυτά. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι το πώς θα πάρεις feedback για αυτό το οποίο έχεις φτιάξει, χωρίς να υπάρχει confirmation bias μέσα και όλα αυτά. Ναι. Και θέλει αρκετή δουλειά. Και συνήθως πρέπει να το πάρεις από άτομα τα οποία πρέπει να ξέρεις ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια για αυτό το πράγμα. Τώρα εντάξει, μετά, άμα κάποιος έχει φάει block στην αρχή, έχει φάει the great filter και δεν έχει καταφέρει στην εφαρμογή να κάνει δύο κλικ, είναι άλλο θέμα. Ναι. Αυτό, ναι. Οπότε το the mom test είναι φανταστικό. Πώς? The mom test. Okay. Ότι λέει πώς να κάνεις validate προϊόντα και ιδέες και να μην. Τύπου και καλά το notion είναι ότι η μαμά μας πάντα θα σε υποστηρίξει και να πει ναι, πώς θα το έκανα, αλλά για να παίρνεις unbiased validation και να δεις ότι όντως αξίζει αυτό που κάνεις. Είναι πολύ ωραίο. Ενδιαφέρον αυτό. Και πλέον αρχές του 2021 βασικά. Αυτό λέω ότι ήταν μεγάλη βλακία που δώσαμε τόσα λεφτά. Η λογική όπως ήταν, είχαμε κάνει βασικά αίτηση σε μια επιχορήγηση που θα μας έδινε 50% πίσω, που τελικά δεν την πήραμε. Οπότε ήταν λίγο το πώς είχαμε πάρει τόσο νομίζω μεγάλο ρίσκο. Αλλά τελικά αυτό το contact, δηλαδή ο founder που είχαμε συνεργαστεί, μας έκανε recommend σε μια scout ενός VC που κάνανε ένα πρόγραμμα για early stage founders στο Βερολίνο.
Που τελικά μπήκα το Δεκέμβρη. Ακριβώς το λάβει, αλλά. Μετά δηλαδή νομίζω αυτό μας βοήθησε, γιατί στην ουσία ήταν από αυτοί που έχουν κάνει τώρα, έχουμε πάρει ως επενδυτές, που είναι παραπάνω από 13.000, οπότε στον εαυτό μου λέω ότι ήταν καλό. Ναι, οκ. Οπότε δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν κάποιες αποφάσεις σας, είναι και λάθος. Νομίζω λάθη θα γίνουν. Είναι part of the process. Καλά, κάτω τα κάτω, το συζητάμε. Και αρχές του, ναι, του 21 φέτος, ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα και λέω, παιδιά, okay, ας κάτσουμε και ας ξεχάσουμε τι έχουμε κάνει. Ας το δούμε λίγο από την αρχή. Ήταν το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, πάντα θέλαμε, okay, πώς βοηθάμε άτομα να εξελιχθούν επαγγελματικά στη δουλειά. Και εκεί καταλήξαμε και πήγαμε στο feedback. Mm-hmm. Γιατί το feedback ήταν μεγάλο friction point όσο δουλεύαμε σε εταιρείες. Δηλαδή, εγώ δούλευα στη Wayfair, έκανα performance reviews 2 φορές το χρόνο, είχα να κάνω και ως manager για την ομάδα μου, είχα να κάνω και για μένα και για 360 που κάναμε για το show πάνω. Και είδατε πάρα πολύ πώς γίνονται αυτά και μου την είχε βαρέσει, ότι λέω, okay, είναι πολύ λάθος, δεν μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, αν δεις λίγο και την ιστορία του performance reviews, πώς έχει ξεκινήσει, και okay, τώρα το έχουμε σε fancy web apps και αυτά, αλλά ο πρώτος το στόχος που έχει είναι η εταιρεία να κάνει evaluation σε ορισμένο για να, να πεις να κάνουμε compensation changes ή promotions, οτιδήποτε. Ναι, okay, σημαντική δουλειά. Σημαντική δουλειά. Βοηθάει, δηλαδή μπορείς να έχεις ένα πολύ καλό performance review που θα βοηθήσει και τα άτομα, αλλά πρωτίστως δεν είναι άλλος ο κύριος στόχος. Mm-hmm. Και επίσης, αυτά επειδή γράφεις το feedback, τα βλέπει και ο manager, συνήθως είναι sugar-coated γενικούρες. Ναι. Αυτό έχουμε δει από την εμπειρία μας. Θέλουμε να γίνεις λίγο πιο δυνατός. Να είσαι λίγο πιο... Ναι, να είσαι πολύ senior present. Ναι, ναι, ναι. Πώς θα τα κάνω αυτά, εντάξει, γίνεται λίγο πιο... και είναι έτσι, οπότε ξεκινήσαμε λίγο μια ιδέα πώς να κάνουμε το feedback στη δουλειά, να γίνεται exchange με βάση πιο πολύ σε peer ή βασικά μία αρχικά, απλά να πάρεις feedback σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή έκανα ένα meeting, πες μου πώς τα πήγα. Okay. Είχα μια παρουσίαση, πώς τα πήγα σε αυτή την παρουσίαση, να είναι λίγο πιο continuous, λέγαμε continuous, actionable and human. Οπότε φτιάξαμε ένα MVP. Καχ. Τον Απρίλιο, δεν είναι όλο το καχ. Μπράβο. Το αλλάξατε. Τι είναι το καχ? Το continuous action δεν είναι human. Α, οκ, οκ. Προσπαθούσα να βάλω, έχει το αρνητικό, αλλά ξανά ήταν κάτι ωραίο. Και αυτό το χτίσαμε νομίζω και εκείνο που είχαμε βασικά και σε no code. Μάθαμε από τα λάθη τη προηγούμενη χρονιά. Και λέμε και θα το χτίσουμε πολύ όσο πιο γρήγορα γίνεται για να το βάλουμε μπροστά σε άτομα και να μα πούνε όντω τι πιστεύουν και να δούμε από χρήση πώ πάει. Το φτιάξαμε μέσα σε 3-4 εβδομάδες. Δηλαδή, το κάναμε okay. Release, το δώσαμε σε άτομα, δεν είχαμε καν dashboard. Okay. Δηλαδή, αν έστειλε feedback, θα έβλεπε μια λίστα άκυρη. Μετά, βγάζαμε release ανά 2 εβδομάδες, το δίναμε σε άτομα και παίρναμε feedback. Και τότε ήταν, νομίζω, και Απρίλιο-Μάιο, είναι που ξεκινήσαμε και μπήκαμε λίγο σε fundraising mode. Κάπως, γιατί μας στέλνανε πάρα πολύ inbound επενδυτές από διάφορα VC funds. Και μετά ήταν και μια επενδύτρια που είχαμε μιλήσει, που εκείνη δεν κάναμε lead, αλλά τους ενδιέφερε αυτό που κάναμε. Το είχε προωθήσει και οπότε μπήκαμε λίγο σε fundraising mode. Εκεί από Μάιο, Ιούνιο και από τον Απρίλιο βασικά. Και εκεί κάναμε full, δηλαδή το προϊόν πήγε λίγο σε δεύτερη μοίρα, γιατί έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο αυτό και κάναμε κάποια releases, αλλά κυρίως εγώ έκανα fundraising. Και εκεί κάναμε κάπως refine το story, δηλαδή μιλήσαμε με 70 επενδυτές, πρώτα τηλέφωνα με κάποιους 15-20 πήγαμε σε δεύτερη φάση, δεύτερο call, με κάποιους έχουμε κρατήσει επαφές και τώρα στέλνουμε και newsletter updates στο πώς πάνε τα πράγματα, αλλά εκεί είδαμε λίγο πολύ το narrative και το πώς θα πηγαίναμε στην αγορά, δηλαδή μας λέγανε πάρα πολύ ότι η αγορά είναι πολύ crowded, πώς θα πουλήσετε σε B2B. Εμείς κάναμε λίγο hybrid τότε. Δηλαδή, κάναμε test με individuals, ότι okay, θα είναι ένας μικρό κόσμος μιας ομάδας σε μια εταιρεία και παράλληλα κάναμε και B2B. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν κάνεις καλό focus. Ειδικά στην αρχή ζορίζει. Ναι, ζορίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε συγκεκριμένο χρόνο. Και επίσης, όλο αυτό γινόταν πολύ dilute το value proposition που είχαμε. Γιατί εμείς όσο ήμασταν στο χώρο και βλέπουμε και τι κάνουν οι άλλες εταιρείες, γίναμε αρκετά opinionated στο ποιος πρέπει να έχει το ownership από αυτά τα data. Δηλαδή, θεωρούμε ότι το feedback δεν πρέπει να είναι anonymous, είναι πρωτίστως μια συζήτηση, γιατί δεν έχει performance reviews.
είναι feedback για personal growth και self-awareness. Okay. Οπότε πρέπει να ξέρεις ποιος το έχει πει. Πάντα σε εταιρείες μπορεί να γίνει και λίγο προβληματικό και υπάρχει περιπτώσεις που το anonymity είναι καλό. Επίσης θεωρούσαμε ότι επειδή βλέπουμε πως αλλάζει η αγορά, αυτά τα data πρέπει να είναι owned του ατόμου και όχι της εταιρείας. Mm-hmm. Τώρα τι γίνεται, η εταιρεία πληρώνει το tool. Οπότε αν φύγω εγώ, εντάξει μπορώ να κάνω download σε PDF, ας πούμε, το feedback μου, αλλά δεν το ανοίξω ποτέ. Ναι. Οπότε εμείς το φανταζόμαστε και πώς θα εξελιχθεί αυτό, είναι λίγο σαν το Airtable αν έχετε δει, που έχουν διάφορα workspaces. Οπότε εγώ μπορώ να μπω σε ένα workspace, μπορεί να είναι πληρωμένο από την εταιρεία, αλλά όταν φύγω θα έχω ένα summary, δεν θα έχω χάσει όλο το progress. Δεν θα μπορώ να δω throughout my career, έχω κάνει αυτά τα πράγματα και έτσι έχω εξελιχθεί. Και αυτό είναι το feedback που βάλει. Άρα θα μπορούσα ενδεχομένως αλλάζοντας τρεις δουλειές, δύο, πέντε δεν έχει σημασία, να έχω το ιστορικό ή τον τρόπο που παίρνω feedback από κάθε μία από αυτές τις δουλειές, αν όλοι έχουν γονιμά. Ακριβώς. Όταν όλοι. Όταν όλοι έχουν γονιμά. Ακριβώς. Οπότε το βλέπαμε έτσι και βρήκαμε λίγο πώς θα το κάνουμε position στην αγορά. Και τον Ιούλιο είναι που έπαιρνε αυτό πάρα πολύ χρόνο, δεν βλέπαμε να προχωράει και είπαμε: OK, θα κλείσουμε ό,τι πήραμε. Σηκώσαμε ένα πολύ μικρό ποσό, 55.000. Λέμε: OK, σίγουρα δεν είναι enough για να μας κρατήσει, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε focus στο προϊόν. Ακούγαμε τα ίδια πράγματα. Ξέραμε περίπου τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε λέμε: OK, stop. Τελειώσαμε fundraising και με αυτά τα λεφτά πήραμε. Μπορούσαμε να πάρουμε και έναν freelancer UX/UI. Μας βοήθησε πάρα πολύ σαν να το στήσουμε το προϊόν. Και έτσι το καλοκαίρι δουλεύαμε πάρα πολύ στο να το εξελίξουμε. Και τώρα νομίζω έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο από το λες MVP. Είναι ακόμη σε no-code. Είμαστε σε μια πλατφόρμα που λέγεται Bubble. Πώς ξεκινά το no-code? Εγώ θέλω να μείνω λιγάκι εκεί πέρα, γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Αρχικά βλέπουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που είχατε. Στην αρχή είπατε ότι εγώ θα πάω, ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και θα πάω σε ένα agency. Το οποίο δεν θεωρώ ότι τα agency δεν κάνουν καλή δουλειά, αλλά δυστυχώς σε τέτοια projects πρέπει να. Ακριβώς. Ήταν απλά κακό το timing. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, απλά εμείς δεν ξέραμε. Και έχεις από την άλλη το no-code που δεν κάνεις μεγάλο ποσοστό της δουλειάς. Εσύ ή κάποιος ο οποίος είναι ενδεχομένως λίγο πιο techy, αλλά όχι βαρύ προγραμματιστής, ας πούμε, που θα γράψει τον κώδικα απαραίτητα. Πώς θα συνδυάζεις αυτά, πώς ήταν η εμπειρία ενός, μάλλον δύο non-tech founders πάνω σε κάτι τέτοιο? Ήταν δύσκολη, νομίζω. Αρχικά πάντα πηγαίναμε να βρούμε CTO, να βρούμε CTO. Και νομίζω ο no-code πήρε, τουλάχιστον σε μένα έφτασε και του συντάμε ξαφνικά όλοι. Τέλος του 20, τέλος του 2020 ήταν που το άκουγα πάρα πολύ. Το έχω ακούσει και πιο πριν, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν πήγαμε και ήταν λίγο random. Και βασικά από σε no-code ξεκινήσαμε εξ αρχής, ήταν το website πάντα. Δηλαδή no-code έχει διαφορετικά, μπορεί να έχεις σε prototyping tools, μπορεί να έχεις για ιστοσελίδες και μπορεί να έχεις και για full apps, είτε mobile είτε web. Και είχαμε ξεκινήσει ήδη, εγώ δούλευα πολύ σε Figma, που έκανα το design και μετά έμαθα μόνη μου Webflow. Okay. Το αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είναι να μάθεις ένα tool, νομίζω ότι το Webflow είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και μου είχε φοβερά αστεία βίντεο για να μάθεις. Okay. Και ξεκίνησα έτσι και αυτά τα διαχειρίζομαι ακόμα μόνη. Δηλαδή, εγώ κάνω το design, εγώ κάνω την ιστοσελίδα. Μετά είχαμε developer στην ομάδα, που είναι η Λιανέτ, και εκείνη είναι self-taught. Δηλαδή, έμαθε μόνη της κώδικα, είναι junior. Και εκεί, επειδή είχαμε κάνει το λάθος που δώσαμε τόσα λεφτά για κάτι που το τελειώσαμε μετά, δηλαδή το. Δεν ξέρετε βασικά στην αρχή του development τι πραγματικά θα είναι στο τέλος. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ακριβώς. Οπότε ξέραμε ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ iteration. Οπότε εκεί αλλάξαμε τελείως το mentality στο στήριγμα και λέμε: OK, speed. Θέλουμε να φτιάξουμε κάτι γρήγορα. Κοιτάζαμε τι no-code tools υπάρχουν στην αγορά και εκεί τα ζυγίζεις λίγο τι θες να φτιάξεις. Και εμείς επιλέξαμε το Bubble, που από no-code γενικά είναι από τα έχει τεράστιο flexibility, αλλά είναι αρκετά complicated. Δηλαδή, νομίζω ότι responsive design το φέρανε τώρα πριν ένα μήνα. Okay. Δεν είχα. Και θεωρώ το δύσκολο είναι να δεις, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά tools εκεί έξω και δεν ξέρεις τι θα. Δεν ξέρω τι θα καταλήξει. Ναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι είναι αυτό που θέλω. Οπότε νομίζω να καταλήξει είναι το δύσκολο. Αλλά τώρα υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το Webflow, υπάρχει το Bubble.
Το software είναι ένα στο Βερολίνο που έχει βγει. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος να μάθεις είναι απλά να αρχίσεις να πειραματίζεις. Γιατί μπορείς να φτιάξεις πράγματα σε κάποιον που μπορείς να τα φτιάξεις σε μία μέρα και σε κάποιον που μπορείς να τα φτιάξεις σε μία εβδομάδα. Mm-hmm. Οπότε ο καλύτερος τρόπος να μάθεις νομίζω είναι απλά να αρχίσεις να το κάνεις. Οπότε εμείς πήγαμε στο Bubble, βρήκαμε μετά και credits, οπότε φέτος όλη τη χρονιά το πληρώναμε καθόλου. Ναι. Και το μάθαμε όσο πήγαινε. Τώρα δηλαδή δουλεύουμε σε αυτό 6-7 μήνες και το έχουμε μάθει αρκετά ως tool και μας βολεύει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε και εμείς με κάποιους πελάτες που τυχαίνει να δουλεύουμε, οι οποίοι δεν έχουν. Ξεκινάνε τώρα κάτι ή έχουν κάτι και θέλουν να το μετασχηματίσουν. Ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις ό,τι θες να κάνεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν μοντέλο και να το κάνεις price και να το κάνεις να το δεχθεί ο άλλος. Γιατί τα 13.000 μικρό μεγάλο είναι ένα ρίσκο που ξέρεις πόσο είναι. Το να μην ξέρεις ποιο είναι το ρίσκο που παίρνεις είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε είναι λίγο. Είναι δύσκολο. Περίεργο εκεί πέρα. Το να ξεκινήσεις κάτι σε no code ή σε κάποιο πολύ γρήγορο prototyping tool. Να δεις που θες να πας και μετά να τελειοποιήσεις τα σημεία τα οποία δεν είναι καλά ή και να το ξαναφτιάξεις ακόμα, αλλά να ξέρεις ότι αυτό δουλεύει και έχει 5 πράγματα τα οποία είναι λάθος ή που μας βγάζουν, ξέρω εγώ, την πίστη για να το κάνουμε. Αυτό είναι το πιο εύκολο και θεωρώ ότι είναι πολύ καλή σαν στρατηγική. Και αλλάζουνε full. Όχι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι αν μπορείς να χτίσεις μια ολόκληρη εταιρεία χωρίς να γράψεις γραμμή κώδικα. Είναι τέλειο. Είναι φανταστικό γιατί κάθε γραμμή κώδικα που γράφεις είναι και κάποιο bug. Επίσης είναι κάτι που πρέπει να συντηρήσεις. Δεν ξέρω αν θα το λέγα πολύ τέλεια, αλλά είναι μια φοβερή κατάσταση το ότι δεν έχεις εξάρτηση από τεχνικό άτομο. Ναι. Αρκεί, ξέρω εγώ, η Bubble να είναι online, ρε παιδί μου. Αυτό. Ναι. Bubble είναι, νομίζω, εταιρείες όπως πάνε και με τη Series B. Μπορείς να πας με Bubble και να το συνεχίσεις. Series B. Δηλαδή, συνεχίσεις. Δεν ξέρω, ναι. Δηλαδή είσαι αρκετά μπροστά στο journey. Νομίζω επίσης, αυτό ήταν βασικά επίσης ένας λόγος που πήγαμε no code. Η Τάνια δούλευε στην Bubble. Mm-hmm. Και δούλευε, ήταν Product Marketing Manager. Και δούλευε πολύ με τεχνικές ομάδες και επειδή είχε χτιστεί 10 χρόνια πριν, είχαν τεράστιο τεχνικό debt. Και νομίζω αυτό της είχε βγει ότι δεν θα το πούμε και εμείς, ναι. Ας το σπάσουμε όσο μπορούμε τώρα με no code και τα αλλάζουμε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή είχαμε το MVP, κάναμε κάποια πράγματα, φτιάξαμε την ίδια άλλη εφαρμογή, τώρα η τρίτη version του πρώτου, είναι τελείως διαφορετική. Από τη δεύτερη επίσης σε Bubble που έγινε, νομίζω το design μας πήρε 5-6 εβδομάδες και το να το χτίσουμε μας πήρε 3. Okay. Πάρα πολύ γρήγορα. Οι εκδόσεις έχουν κοινά δεδομένα από πίσω ή είναι ένα restart και των δεδομένων? Από τη δεύτερη στη τρίτη ήταν full restart. Ήταν full restart. Ναι. Είναι ωραίο αυτό το καθάρισμα. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Ήταν ωραίο. Νιώθεις ήρεμος μετά. Γιατί άλλαξε πάρα πολύ το logic. Ήτανε πριν, είχαμε feedback, ήταν το core of the core. Και μετά, όταν κάναμε interviews και μιλήσαμε άτομα, τώρα δεν είναι feedback. Το core είναι ένα στόχος. Έχεις ένα στόχο. Μετά από κάτω από αυτό το στόχο, έχεις action items. Μετά μπορείς να πάρεις feedback που μπορεί να είναι συνδεδεμένο με ένα στόχο, να είναι goal specific feedback ή μπορεί να έχεις και general feedback. Οπότε δηλαδή το database άλλαξε πάρα πολύ. Γι' αυτό το χτίσαμε εξ αρχής. Okay. Αλλά και τώρα ήδη κάνουμε one-on-one onboarding calls. Δηλαδή έχουμε περίπου 50 άτομα στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή. Και τους έχουμε κάνει όλους onboard με τηλέφωνο. Μιλάμε 30 λεπτά για να δούμε πολύ γρήγορα τι δεν δουλεύει, πού θα τους χάναμε και να κάνουμε λίγο πιο personalized την εμπειρία. Ναι. Και ήδη ξέρουμε ότι το onboarding πρέπει να αλλάξει. Έχουμε δει άλλο onboarding flow που να κάνουμε. Το Wonderpath Profile Page επίσης θέλουμε να το αλλάξουμε. Δηλαδή, θα αλλάζεις πάντα. Δεν γίνεται νομίζω τόσο νωρίς. Πρέπει, ειδικά, δεν ξέρω, σε εμάς είμαστε λίγο edtech. Η διαφορά είναι πιο πολύ στο UX και στο experience και στο πώς καταλαβαίνεις ανθρώπινη ψυχολογία. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο τρελό tech από πίσω. Οπότε εκεί πρέπει να κάνεις πολύ τεστ για να βρεις τι είναι αυτό που θα πετύχει. Επίσης, νομίζω το φοβερό με το no-code, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, είναι ότι ειδικά σαν προγραμματιστής φοβάσαι πάρα πολύ τον περιορισμό αυτόν, αλλά δεν έχει καμία απολύτως. Καμία απολύτως είναι βαρύ, παιδί μου, σαν έκφραση. Αλλά νομίζω ότι μπορείς να κάνεις το 80% των πραγμάτων και είναι και αυτά που έχουν συνήθως σημασία. Δεν χρειάζεται να κάνεις το άλλο 20%. Θα χάσεις κάποιους πελάτες, θα υπάρχουν κάποιοι που θα δυσκολευτούν, κάποιοι που δεν θα τους αρέσει, επειδή θα έχουν ένα limitation, οτιδήποτε.
Μάλλον δεν είναι πέρα πρέπει να επικεντρωθεί στην αρχή. Ναι. Ήταν και δύσκολο να πείσουμε τη Λένα να κάνει no code. Δηλαδή ναι. Είχαμε negotiation επί ώρες. Είναι ωραίο όμως γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πλέον πλατφόρμες no code που σου λένε ότι μπορείς να βάλεις blocks τα οποία να είναι custom τελείως ο κώδικας. Οπότε ξέρεις. Παίζεις με το flow το κανονικό και μετά. Α, έλα ρε. Okay. Δεν ξέρω τώρα αν η συγκεκριμένη πλατφόρμα το κάνει, αλλά υπάρχει. Κοίτα, έχει κάποια πλάτη. Η αλήθεια είναι ότι αν. Δύο πράγματα σκέφτομαι. Ένα, αν μπορείς να έχεις access στα δεδομένα, βασικά, και αυτό δεν σε περιορίζει στο μέλλον να, ξέρεις, να πας κάπου αλλού, δεν το κάνεις outgrow, γιατί είναι πιθανό να το κάνεις outgrow αυτό το πράγμα. Αν έχεις αυτό και αν είναι γρήγορο και το να ξεκινήσεις, τα έχεις όλα στην πραγματικότητα. Είναι ένα zero risk investment αυτό το πράγμα. Άντε, θα επενδύσεις κάποιο χρόνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα δεν κάνεις κάποιο μεγάλο είδους processing σε δεδομένα, δηλαδή τα παίρνω, τα κάνω, τα ράνω, ξέρω εγώ γι' αυτό. Και είναι στην ουσία, παίρνω φόρμες και μετά τις παρουσιάζω, παίρνω από το α σημείο και παρουσιάζω τα δεδομένα με έναν τρόπο στο β σημείο. Το δεν ξέρω εγώ. Είναι, why not? Είναι και μεγάλο democratization. Yeah, είναι φοβερό το να μπορείς να κάνεις μια εφαρμογή πλέον όπως με την ευκολία που μπορείς να κάνεις ένα e-shop. Το οποίο το ίδιο λέγαμε και πριν, να μπορείς να κάνεις ένα e-shop με την ευκολία που κάνει ένα website. Ξέρεις. Ναι. Είναι το επόμενο βήμα. Σίγουρα δεν θα καλύψει τα πάντα. Εδώ ακόμα υπάρχουν shops και websites τα οποία γράφονται με κώδικα. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά websites. Εσείς πώς το βλέπετε να βγαίνει? Γιατί εγώ βλέπω ότι δηλαδή, υπάρχουν και πάρα πολλές θέσεις που λένε. Είναι τα ρομπότ που μας φάνε. Θα σου πω, εμείς έχουμε δουλέψει λίγο σε no-code αυστηρά πλατφόρμες. Δεν έχει χρειαστεί γιατί λόγω της δομής της ομάδας και των skills μας, ίσως μας είναι σε κάποιες περιπτώσεις πιο εύκολο να κάνουμε αυτό. Αν κάνουμε κάτι no-code, συνήθως είναι κάτι το οποίο είναι πιο επικεντρωμένο σε κάποια θερναλύση. Το mailing είναι για newsletter, δεν θα κάτσουμε να γράψουμε το newsletter. Και αυτό είναι no-code, έτσι. Αν μας σκεφτείς ότι θα κάνω automation, θα κάνω το styling, το ένα το άλλο, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι no-code. Απλά δεν είναι με τη μορφή που είναι της μόδας τώρα, που λέει κάνω κουτάκια, τα βάζω, τα ράνω. Εγώ θεωρώ ότι αν σου λύνει χρόνο, ποιες φορές κάνω αυτό. Ούτε εμείς θέλουμε να. Νομίζω ότι κανείς προγραμματιστής πραγματικά δεν θέλει να γράφει το βάλε αυτό στη βάση, πάρε αυτά από τη βάση, φίλτρα. Δηλαδή τα έχει κάνει 1, 2, 3, 5, 10, 15 φορές. Κάπου δεν νομίζω ότι τη βρίσκει. Νομίζω ότι θα δούμε πολλές παραπάνω. Τι γίνεται, έβλεπες άτομα. Βασικά θυμάμαι και εμάς όταν ξεκινούσαμε με την πρώτη εταιρεία που μας λέγανε και άλλοι πόπο, τυχεροί, είστε προγραμματιστές. Εγώ ψάχνω να βρω developers. Πού να βρω developer, πώς θα τον εμπιστευτώ να φτιάξω την εταιρεία μου. Αυτό το έχουμε ακούσει. Νομίζω ότι θα τα ακούμε όλο και λιγότερο. Δηλαδή, κάποιος θα θέλει να ξεκινήσει κάτι, το ξεκινάει, μπαίνει στο Bubble, στο Webflow, δεν ξέρω πού, και το βγάζει εκεί έξω. Και βλέπει αν αυτό το πράγμα λειτουργεί. Και αν αυτό αρχίσει και κάνει grow, okay, κάποια στιγμή πας και. Είναι και το ρίσκο βασικά. Μπορείς να το κάνεις στο site, λες θα φτιάξω κάτι και μετά αν πετύχει. Και θέλω να ακολουθήσω αυτό το path του high growth, ότι νομίζω περισσότερες επιτυχίες. Είναι ήδη, τώρα ξέρεις, δεν ακούς πολύ κόσμο να σου λέει. Εγώ τουλάχιστον δεν ακούω. Εσύ μπορεί να ακούτε ότι ψάχνω τη developer να φτιάξει ένα show. Και από τους επενδυτές νομίζω έχει αλλάξει τελείως το mentality. Δηλαδή το 20 που μιλήσαμε μερικούς. Μας το λέγανε, λένε δεν έχετε CTO, πώς θα το χτίσετε αυτό. Τι CTO ρε παιδιά, θα δεν έχετε άτομα. Τεχνικό άτομο, πώς θα το χτίσετε. Ενώ μία χρόνια μετά που λέμε όχι πάμε no code και όσο μας πάει μέχρι να σπάσουν όλα, λένε πολύ έξυπνο, μπράβο. Δηλαδή άλλαξε, δεν ξέρω, έγινε τελείως με το mentality στον ένα χρόνο. Είναι και το ίδιο με το cloud ή με άλλες τεχνολογίες οι οποίες στην αρχή ήταν. Δηλαδή κάποτε σου λέγανε ότι δεν έχεις, ξέρω εγώ, το server στο γραφείο και τα δεδομένα που τα έχει αυτός ο Amazon και ο Jeff Bezos, ξέρω. Και τώρα σου λέει ότι δεν είσαι AWS και έχεις servers, καλά που λέει σε... για τα πανηγύρια, δεν σε θέλουμε, ευχαριστούμε πολύ, μπορείς κάπου αλλού. Οπότε βλέπεις πώς αλλάζει αυτό, ότι από εκεί πέρα που ήταν κάτι έξτρα, τώρα γίνεται commodity και άμα δεν το έχεις, μπορεί και στο μέλλον να υπάρχει αυτό. Ναι, τώρα να σου λέει ο άλλος που πληρώνεις, ξέρω εγώ, 2 ή 3 μισθούς προγραμματιστών, ενώ μπορείς να έχεις με 50 ή 100 δολάρια ένα εργαλείο. Ναι. Ή, δεν ξέρω αν αυτές τις τιμές, αλλά νομίζω κάτι που έχω δει κάπου. Webflow νομίζω είναι 120 δολάρια το χρόνο. Το χρόνο. Ναι. Με τσάπα, είναι. Τίποτα. Εντάξει, είμαι στο μικρό το tier, γιατί δεν έχω ανάγκη. Το κάνω και πολλοί freelancers και designers που είναι να πηγαίνεις στο. Αλλά έτσι κι αλλιώς. Θα νίκαιζε σε ένα σερβερ, θα έδινε ρε παιδί μου στο χερό που δεν ξέρω εγώ πού, αντίστοιχα λεφτά θα έδινε. Όχι, για αυτά θα έδινε. Το Bubble είναι λίγο πιο ακριβό.
Πάει okay, από 200 ναι. δολάρια το μήνα, αλλά αν έχει credits. Credits risk. Εγώ τα κυνηγάω αυτά. Και εμεί τα κυνηγούσαμε. Είχαμε να πληρώσουμε σερβερ 5 χρόνια εμεί. Ναι. Ναι. Μα είχε πέσει πολύ βαριά την φορά που χρειάστηκε. Που είχαμε τελειώσει, είχαμε πάει σε όλου του providers, είχαμε κάνει οτιδήποτε μπορούσαμε να σκεφτούμε. Για να προβάλλει σε provider εμεί και άλλα. Ναι, ναι, ναι. Από πρόγραμμα σε πρόγραμμα για να πάρω τα credits. Νομίζω τόσο πολλά migration δεν έχουμε κάνει σε cloud. Έχουμε αλλάξει 4. Ήμασταν στην 1&1, μετά πήγαμε στον ωκεανό που ήταν του Πανεπιστημίου, μετά πήγαμε στην. Rackspace. Στην Amazon πήγαμε μετά. Rackspace πρώτα. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι πήγαμε μετά. Ναι. Γιατί έχουμε ακόμα το storage εκεί. Okay. Ναι. Okay. Πήγαμε Amazon, πήγαμε σε μια της IBM που έχει κλείσει τώρα. Soft Layer. Μπράβο. Μετά πήγαμε στη Rackspace. Okay. Και τώρα πήγαμε στο Azure. Και τώρα είμαστε στη Digital Ocean. Όχι, Google δεν είχαμε περάσει νομίζω. Ναι. Okay. Έχουμε κάνει 7 migrations. Αλλά στη Digital Ocean πληρώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Την τελευταία την κάναμε ενώ ήμουν στο στρατό μέσα. Τα freebies είναι τα καλύτερα. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι και η δουλειά του founder είναι να βρει τον τρόπο αυτό το πράγμα να επιβιώσει και να μπορέσει να φτάσει στο σημείο που βγάζει οικονομικό νόημα. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Στο τέλος, αυτό είναι όλο το, το νόημα. Ναι, πώς να κάνεις αυτό το extend, το runway, ας πούμε, τους μήνες που έχεις να το δουλεύεις. Εγώ να κάνω μια πιο high level ερώτηση. Ναι. Σε 15-20 χρόνια, τι θα είναι αυτό που θα έχουμε δει να αλλάζει στον τρόπο που δουλεύουμε, σε αυτό, σε αυτά τα επαγγελματά που λέγαμε, τα δημιουργικά, στο freelance και όλο αυτό. Δηλαδή, αν περιμένεις ένα πράγμα να έχει αλλάξει περισσότερο στα επόμενα εκεί, 10-15. Θα πες 5, παιδιά, αρχή. Εντάξει, να δώσω εσύ, σε 5 χρόνια τι αλλάζει. Γενικά, εννοείς το τεχνολογικό τομέα. Ναι, τι αλλάζει τόσο πολύ πριν 5 χρόνια δεν ήμασταν έτσι. Δηλαδή, και τώρα που άλλαξε το remote ήταν λόγω κορονοϊού, δεν ήταν κάτι gradual. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εννοείται το remote θα έρθει. Βασικά θα πάνε οι περισσότερες εταιρείες στο hybrid, πιστεύω. Και το hybrid όμως η δυσκολία είναι ότι θα είναι διαφορετικό για κάθε εταιρεία. Hybrid τι εννοείς, ότι δύο μέρες εδώ, τρεις μέρες σπίτι. Αυτό νομίζω ότι κάθε εταιρεία θα πρέπει να αποφασίσει, ίσως η ομάδα, τι τη βολεύει καλύτερα. Για άλλες μπορεί να σημαίνει τρεις φορές στο σπίτι, δύο φορές στο γραφείο, κάθε εβδομάδα. Για άλλες μπορεί να σημαίνει μία εβδομάδα το μήνα. Ναι, νομίζω θα. Και αυτό είναι το challenge, ότι θα υπάρχει τεράστια variety στο πώς το κάνει κάθε εταιρεία. Οπότε, δηλαδή, θέλω πολύ λίγες θα είναι full distributed ή full office. Αυτό είναι το ένα. Γενικότερα θεωρώ αυτό οι εργαζόμενοι είτε θα πάνε, θα δούμε πάρα πολλούς πιο independent ή part-time δουλειές που θα κάνουν και πράγματα on the side. Είτε θα έχουν, αν είναι σε μια εταιρεία, θα έχουν πάρα πολύ περισσότερο ownership στα tools που θα χρησιμοποιούν, τα benefits που έχουν στο learning budget ή οτιδήποτε. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα που θα αλλάξει και γενικότερα με το, δηλαδή, με το να κάνεις stuff on the side θα έχεις λίγο άλλα income. Δηλαδή είναι ένας ο founder του Gumroad, νομίζω ότι λένε. Ναι, αυτό σκεφτόμουν τώρα, Σαχίλ. Ναι. Ναι. Που είναι ακριβώς έτσι η εταιρεία. Που είναι ακριβώς έτσι. Και είναι όλη η εταιρεία έτσι. Είναι όπως θέλει ο καθένας. Και ο ίδιος βασικά. Νομίζω έχει έγραψε βιβλίο τώρα. Έχει κάποιες μέρες της εβδομάδας που είναι γράφει κώδικα και δουλεύει στο Gumroad. Είναι angel investor. Κάνει διάφορα. Και νομίζω ότι τον είχα δει σε ένα fireside chat online πριν κάνα μήνα. Και έλεγε ότι αυτό να κάνεις diversify τα επαγγελματά σου, τι κάνεις. Γιατί αν το κάνεις diversify, έχεις ένα portfolio of happiness. Δηλαδή, δεν περιμένεις ότι εγώ θέλω το Wonderpath, όλο μου το identity είναι στο Wonderpath και θέλω αυτό να πάει πάρα πολύ καλά, γιατί αν δεν πάει καλά, έχω αποτύχει. Είναι ότι όχι, θα κάνω angel invest ως operator, μπορώ να έχω το Wonderpath, μπορεί να κάνω και ένα newsletter, μπορώ να το κάνω monetize. Δηλαδή αυτό θα βγει νομίζω πάρα πολύ το mini communities και curation και monetization που δεν χρειάζεται να είσαι super duper, έχεις εκατομμύρια followers, yeah. αλλά στο mid-level, στη δικιά σου σφαίρα επιρροή, στο δικό σου community, τι κάνεις και πώς μπορείς να βγάλεις ένα living από αυτό. Μπορεί να μην είναι το 100%, νομίζω αυτό θα είναι ίσως δύσκολο για τους περισσότερους από εμάς, αλλά μπορεί να είναι το 50%. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είπες, νομίζω στην αρχή κάποια στιγμή, που λες ότι θα είναι pixelated και κάθε pixel θα είναι αυτό που θα συμπληρώνει τη συνολική εικόνα. Ναι. Ότι εγώ θα μπορώ να πω ότι
Έχω 10 ώρες μια δουλειά που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο, αλλά δεν μου δίνει ενδεχομένως τα χρήματα. Μια που με κάνει λιγότερο, αλλά έχει... δηλαδή μπορεί και να βρω κι εγώ καθένα. Το μείγμα είναι αυτό που σε κάνει. Το μείγμα, κάτι το οποίο θα σε εξελίσσει καλύτερα, κάτι το οποίο θα σε πληρώνει και τα. Εντάξει, ωραία όλα αυτά, αλλά ξέρεις, άμα στέλνεις το μήνα, δεν νίκιο, όχι, πρέπει να. Το νίκιο, ας πούμε, δεν βγαίνει. Είναι έτσι. Οπότε να βρεις ένα μείγμα δουλειά, που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει, ναι, αυτό πιστεύω, έτσι θα. Τουλάχιστον αυτό προσπαθώ εγώ και νομίζω έτσι θα πάει και θα το βλέπουμε λίγο περισσότερο. Είχα διαβάσει επίσης ένα άλλο blog post, μου άρεσε πάρα πολύ, που λέει: εντάξει, okay, δεν είναι ανάγκη και να την αγαπάς τη δουλειά σου, φουλ, να με φου. Ή να βρεις αυτά, οκ. Okay. Άλλο, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι αγαπάω τη δουλειά μου. Και εγώ δηλαδή μερικές μέρες. Έχω να κάνω admin και τιμολόγια, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Εντάξει, γενικά αυτά. Αυτά μωρέ είναι φημισμοί τώρα. Αγαπά τη δουλειά μου, το είμαστε μια οικογένεια. Ξέρεις. Δηλαδή, νομίζω αυτό το βλέπεις. Υπάρχει μεγάλο group ακόμη, το λένε έτσι, αλλά νομίζω θα πάμε λίγο σε ένα πιο transparent και normal, vulnerable mindset που θα λέμε, OK, έχω αυτό που μου δίνει πολύ ενέργεια ή creativity ή οτιδήποτε, και έχω αυτό που μου δίνει ένα stability. Και κάνω αυτά τα πράγματα. Ή ελπίζω να το δούμε λίγο παραπάνω. Θα είναι μείγμα και είναι πολύ ωραίο. Και όπως μου αρέσει πολύ να λέω, είναι ότι είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται πάντα να βρεις το καλύτερο, αλλά το βέλτιστο. Ναι. Και το βέλτιστο σημαίνει ότι με πολλές παραμέτρους, γιατί δεν είναι μονοδιάστατη ούτε η ζωή μας ούτε τίποτα. Από όλες παραμέτρους να βρεις το συνδυασμό που για σένα. Έχει τη βέλτιστη απόδοση. Και νομίζω έτσι όπως αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα και όχι μόνο. Εντάξει, στον κόσμο γύρω μας και σε εταιρεία μέσα, δηλαδή στη Wayfair, να έγιναν, και δεν είναι η Wayfair, γίνεται σε πολλές εταιρείες. Έγιναν 3 ή 2 restructuring μέσα σε 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Και μεγάλα restructuring, όχι πήγε σε άλλαξε μια μάδα. Ήταν βαρβάτα. Μα αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα γύρω μας και το context, οπότε εννοείται πως θα αλλάξει. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο και η έξυπνη ή το smart move, ας πούμε, να καταπιαστείς με διάφορα πράγματα, οπότε να ξέρεις. Ξέρεις, κάτι θα γίνει εδώ, έχω το άλλο. Δεν είναι ότι στηρίζει φουλ και από ένα μόνο πράγμα. Είναι diversification of του ρίσκου, γιατί και το να βάζεις τα αυγά σε ένα καλάθι είναι ρίσκο κι αυτό. Βασικά το βλέπω έτσι και λίγο είναι ωραίο experimentation για να βρεις το δικό σου. Αυτά που σου αρέσουν. Το διάβασα, δεν θυμάμαι πού. Κάπου στο Twitter θα ήταν. Που λέει experimentation για να βρεις το person profession fit. Που είναι το human equivalent to product market fit. Okay. Μα εν τέλει, ρε παιδί μου, τη δουλειά σου, το ξέρεις ότι την έχεις βρει αφού την έχεις βρει. Δεν είναι ότι εγώ το φαντάστηκα και. Δηλαδή, περίπτωση να θέσεις κάποιες τόσο ψηλές προσδοκίες για να πεις ότι αύριο αυτό που μου αρέσει. Είναι μια τεράστια ψηλή προσδοκία, ρε παιδί μου. Και να πεις ότι νιώθω πληρότητα από αυτό. Αυτό το μαθαίνεις κατόπιν εορτής πάντα. Οπότε, μάλλον πρέπει να. Εκτός από να δουλεύεις μαζί μου. Που αυτό είναι η ιδέα από την πρώτη στιγμή. Δεν το συζητάμε. Ναι. Εγώ άλλη μια high level ερώτηση, τελευταία. Κάνω τι θες. Λοιπόν, από μένα τουλάχιστον. Εντάξει. Διάβασα ένα άρθρο χθες με το στείλει ο πατέρας μου. Το οποίο ήταν. Είναι ένα του Economist. Θα στείλω link να το βάλουμε. Το οποίο σχολιάζει για το πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος. Δεδομένου ότι αλλάζουν πράγματα, αλλά παρόλα αυτά γραφεία θα υπάρχουν. Πώς το βλέπεις. Έχω ένα dream. Για να βρει. Μπράβο. Εγώ είμαστε σε ένα co-working space που είναι dedicated co-working space. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες, υπάρχουν και άτομα που έχουν floating desk, ας πούμε. Δεν το έχω διαβάσει κάπου, αλλά το έχω φανταστεί. Μπορεί να είναι άλλη ιδέα αν έρθει και άλλη εταιρεία στο μέλλον. Που είναι ότι, okay, έχεις μία, δεν ξέρω, είμαι Wayfair και έχω ένα γραφείο και έχω κάποια γραφεία. Κάποια είναι booked για τη δικιά μου εταιρεία και κάποια τα έχω ανοιχτά όποιος θέλει να έρθει. Και έχω ένα, ως Daphne, ας πούμε, που είμαι founder, έχω ένα membership card και θα μπορώ, πες, δεν ξέρω τώρα ακριβώς να μπορώ να πω σε άλλους εταιρείες, αλλά φαντάζομαι να πήγαινα να πω αυτή τη βδομάδα θέλω να μάθω κάτι για e-commerce ή οτιδήποτε, θα πω στη Wayfair να δουλέψω και να θα είμαι στο Slack τους ή σε ένα channel που θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να βρω το άτομο που θέλω να μιλήσω, να πούμε γρήγορα και να λύσω το πρόβλημα που έχω. Ή αυτή τη βδομάδα κάνουμε courses και θέλω να μάθω λίγο από Bubble πώς κάνουν αυτό το course. Θέλω να μιλήσω με έναν instructional designer. Ας πάω εκεί, ας δω τι γράφουν. Οπότε θεωρώ θα υπάρχει, ή θα μου άρεσε, να υπάρχει λίγο ένα πιο συνοφιθήλευμα ιδεών και ατόμων. Δεν είναι ότι πας σε μια εταιρεία και μαθαίνεις μόνο από αυτά.
Κάποιες εταιρείες το κάνουν, δηλαδή η Τάνια που ήταν, έκανε στην αρχή report στο CMO, έκανε διάφορα projects. Για pricing, λέω, μίλησε με αυτόν στο Spotify. Okay. Για κάτι άλλο μίλησε με εκείνη που είναι στην Audible. Okay. Δηλαδή ήταν το C-level, τα contacts που σε... πώς το πω, σε έκανε connect για να μιλήσεις και κάνανε, ας πούμε, marketing days που είναι, παρουσιάζαν διάφορα θέματα με την Blinkist. Okay. Κάνανε μαζί, είχαν δηλαδή ένα πολύ ανοιχτό... Εντάξει, πρέπει να βρεις, εννοείται, competitors που it makes sense και δεν είναι ότι θα πας, ξέρεις, στο direct competitor. Αλλά αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί okay, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις απαντήσεις. Δηλαδή, συνήθως για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να πάρεις inspiration από... άλλα και μπορεί τελείως διαφορετικό industry. Οπότε θα ήθελα να δω έτσι λίγο. Αυτό μπορεί να είναι το extreme που είδα, που είναι σε μορφή γραφείου, ότι έτσι θα είναι το γραφείο του μέλλοντος, ίσως. Μια οπτική, ότι θα μπορείς να, ξέρεις, να πω σε μια τράπεζα μέχρι να δουλέψω από εκεί για λίγες ώρες. Αντί για καφέ. Εσύ τι λες? Μου άρεσε αυτό. Υπάρχουν εταιρείες που το κάνανε, ήδη κάποια παλιά κάνανε host startups κυρίως, το οποίο όμως έβλεπες και συνεργασίες μεταξύ της εταιρείας και του startup ή ακούει hires, δηλαδή απλά σου λέγανε εντάξει παιδιά δεν πάει το προϊόν, δεν πειράζει, ελάτε εδώ. Γιατί ήταν φοβερές οι ομάδες, αλλά μπορεί να μην δουλεύει το προϊόν. Είχε τέτοια πράγματα. Πώς το βλέπω εγώ νομίζω ότι θα είναι full flexible, δηλαδή θα υπάρχουν κάποιες, οι εταιρείες οι ίδιες θα είναι σαν co-working spaces. Εγώ το σκεφτόμουν πιο πολύ για τους υπαλλήλους της εταιρείας, αλλά μπορεί αυτό να κάνει blend με κάτι το οποίο το βρίσκω πολύ καλή ιδέα. Που λέει ότι αυτή τη εβδομάδα θέλω να πάω στο γραφείο, κάνω book ένα γραφείο, το γραφείο που είναι εκεί με περιμένει, την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Άρα τα γραφεία είναι κάποιος χώρος που μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ για να κάνω δουλειά. Είναι λιγότερα από αυτά που είναι τώρα, είναι πιο προσωπικά, δεν είναι αυτά τα open spaces με τα χιλιάδες άτομα κλπ. Και εγώ θα βλέπω ομάδες να συναντιούνται, να υπάρχουν τα γραφεία για να συναντιούνται ομάδες ένα μήνα, ένα δύο μήνες, ένα κάποιες εβδομάδες, που τους βολεύει να κάνουν εκεί πέρα ένα brainstorming, να δουν λίγο το πώς θέλουν να πάνε, να λύσουν προβλήματα. Όσο και μας αρέσει το remote, όσο και αν και εμείς το κυνηγάμε το remote, η φυσική επαφή είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Το ότι δεν θα κάνουμε φέτος μικρή κουβέντα με μακρισμένη, τουλάχιστον στα ελληνικά, είναι κάτι το οποίο το επιλέξαμε γιατί. Θεωρούμε την άλλη η δυναμική η ώρα και το από κοντά. Οπότε, εγώ θα έβλεπα το γραφείο σαν κάτι που άλλος θα μπορούσε να δουλέψει αν χρειαζόταν. Και όχι κάτι το οποίο θα ήταν αναγκαστικό να πηγαίνεις κάποιες μέρες. Το ότι κάποια meetings θα μπορούσαν να είναι υποχρεωτικά να είναι εκεί, τύπου παιδιά, θα κάτσουμε να κάνουμε αυτό το πλάνο. Θέλουμε να το κάνουμε από κοντά, φροντίστε να είστε εδώ. Αυτό το ακούω. Το έλα δύο φορές την εβδομάδα δεν μπορώ να το καταλάβω. Βρίσκω ότι είναι λίγο... Είναι όπως random είναι το 9 με 5, ας πούμε. Αποφάσισε το 9 με 5 και είναι τόσο το equally random, ας πούμε, να πεις «Α, έλα δύο φορές» και γιατί έχει δύο, έλα τρεις. Εσύ πάρε πώς το βλέπεις το γραφείο. Θα σου πω, αφού το σχολιάσεις αυτό, θεωρώ ότι αυτό είναι ξεκάθαρα θέμα εμπιστοσύνης, εντελώς, 100% όλο αυτό. Το μόνο που καταλαβαίνω και που κάνουμε εμείς και με τα παιδιά που δουλεύουμε μαζί στην ομάδα είναι το ότι έχουμε ένα overlap μέσα στη μέρα. Αυτό. Τυχαίνει και έχουμε συντονιστεί κάπως στις ώρες μας πάνω κάτω, αλλά εμείς αυτό το οποίο λέγαμε να αρχίσουμε ότι θέλουμε να έχουμε ένα τετράωρο overlap. Ίσως να είναι πολύ και το τετράωρο, δεν ξέρω. Αλλά ξεκινάς με κάτι random για να δεις τι χρειάζεσαι. Αλλά το ότι χρειάζεσαι overlap όμως το θεωρώ δεδομένο γιατί χρειάζεται να συντονιστείς κάποια στιγμή. Αυτό. Το να πεις εγώ θέλω δύο μέρες να μην δουλέψεις από το γραφείο αυτό και να δουλέψεις από το γραφείο το άλλο. Και αυτές τις μέρες είναι Τετάρτη και Πέμπτη, είναι κάτι random το οποίο δεν μπορεί καν θεωρώ να σε βγάλει σε ένα educated αποτέλεσμα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Θεωρώ πιο σημαντικό εκεί να πάρεις κάποιες semantic αποφάσεις, ότι δηλαδή σημασιολογικές, ότι θέλουμε για παράδειγμα τις ημέρες που θα κάνουμε planning να είμαστε μαζί. Αυτό λέω εγώ. Έχουμε sprint κάθε δύο εβδομάδες. Κάθε δεύτερη Δευτέρα είμαστε όλοι μαζί. Γιατί όλα γίνονται από κοντά. Παράδειγμα. Τώρα, πώς βλέπω εγώ το γραφείο. Θεωρώ ότι δεν, τουλάχιστον στα δικά μας τα επαγγελματά, τα δημιουργικά, δεν δουλεύεις μονομπλοκ σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, θες είτε να συγκεντρωθείς κάποια στιγμή, είτε θες να συνεργαστείς in real time γρήγορα, είτε να κοινωνικοποιηθείς. Υπάρχουν διάφορα modes. Θεωρώ ότι το γραφείο του μέλλοντος θα σου δίνει αυτές τις επιλογές. Δηλαδή,
αυτό το οποίο εσύ χρειάζεσαι και δεν το έχεις, είναι εκεί να στο δώσει για να μπορέσει να δουλέψει. Mm. Οπότε για μένα αυτό είναι. Οπότε για να, θα το φαντάζομαι κυρίως σαν μεγάλους χώρους, στους οποίους μπορείς είτε να έχεις ησυχία σε κάποιο γραφείο, είτε να μπορείς να δουλέψεις με κάποιον σε κάποιο χώρο, είτε ιδανικά, αυτό εντάξει παραπάει που λέω, θα το ήθελα για μας πάρα πολύ, να έχεις ένα χώρο που μπορείς να κάνεις κάποια events, να μαζευτούμε ή οτιδήποτε. Και φυσικά και εννοείται μπορείς να φιλοξενήσεις και όλα αυτά. Εμείς εδώ το κάνουμε, δηλαδή. Στο παρελθόν καλά το κάναμε και πιο αβέρτα, αλλά συνεχίζουμε. Σήμερα μπορείς να κάτσεις στο θέσμα, γιατί να δουλέψεις εδώ. Για παράδειγμα, έχει γίνει που αυτό ο χώρος. Αυτό. Θεωρώ ότι αυτό είναι σου δίνει όλο το infrastructure για να κάνεις την καλύτερη δουλειά σου χωρίς όμως να σου λέει τι χρειάζεσαι. Εσύ ξέρεις τι χρειάζεσαι και αυτό είναι και εκεί στα δίνει. Αυτό θέλει και μεγάλο education, εμείς να καταλάβουμε τι είναι αυτό που χρειάζεται. Ως ένα βαθμό, δηλαδή okay, θα έχεις το γραφείο, θα έχεις τα tools και την ισχύα. Το infrastructure είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μετά θέλουμε και εμείς να είμαστε λίγο, να έχεις αυτό το experimentation mindset, να πεις okay, θα βρω λίγο τι μου ταιριάζει. Γιατί νομίζω το τι ταιριάζει στον καθένα, όταν έχει να κάνει με productivity, είναι παραγωγικότητα, είναι πολύ διαφορετικό και μπορεί να αλλάξει κιόλας. Όταν είναι και το 5% της μέρας, έτσι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι είναι 8 ώρες που μάλλον κοιμάσαι. Τα άλλα 5% της μέρας. Οπότε πρέπει να βρεις τι είσαι, πώς δουλεύεις καλά. Γιατί στο τέλος της ημέρας το σημαντικό είναι να δουλεύεις καλά και δεν νομίζω ότι υπάρχει ό,τι και αν λέει οποιαδήποτε εταιρεία. Το σημαντικό που θέλει κάθε εταιρεία είναι να κάνει δουλειά της. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν θέλουν να κάνουν δουλειά τους. Απλά ενδεχομένως η ανασφάλεια ή κάποια κενά στο πώς μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα είναι αυτή που οδηγεί σε αποφάσεις που είναι πιο κάθετες ή. Ωραία, θα σου λέω. Cool. Θα κάνουμε cold space party. Εγώ θα το ήθελα. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, μελλοντικά. Εντάξει, αυτό το γραφείο μας αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ειδικά επειδή είμαστε και λίγα άτομα, είναι, το βλέπεις, είναι σχετικά ευρύχωρο. Είναι συναισθηματική. Είναι και συναισθηματική λόγη, ρε παιδί μου. Είμαστε δηλαδή. Καλώς εγώ το να πάει το Λίζ μέχρι τέλος, θα είμαστε πάνω από 10 χρόνια σε αυτό το γραφείο. Ήδη είμαστε. Θα μπούμε στον 7ο, κάπου εκεί. Είμαστε στον 7ο. Ναι, θα το ήθελα. Ένα μεγάλο γραφείο που θα έχει και. Ένα χώρο που μπορεί να είναι τύπου co-working space, έναν άλλο που μπορούμε να κάνουμε κάποια events, θα το ήθελα πάρα πολύ. Και είναι και ένα άλλο revenue stream, ας πούμε, και για την εταιρεία. Δεν το σκεφτόμουν απαραίτητα, αλλά ναι, θα μπορούσε. Φυσικά. Είναι κάτι που μπορείς βασικά να ψωνίσεις χώρο που δεν χρειάζεσαι όλο τον χρόνο και να βρεις τρόπο να τον κάνεις fun το χώρο αυτό με άλλους τρόπους. Θα δούμε. Θα δούμε σε μερικά χρόνια. Ναι. Σούπερ. Πείτε μου, θα έρθω. Ναι, εννοείται. Τέλεια. Πολύ ωραία συζήτηση σήμερα, δεν ξέρω. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Θα μιλάμε αυτό το βράδυ, νομίζω, άμα το αφήσουμε έτσι χαλαρό. Οπότε τώρα πλησιάζοντας στο τέλος, Δάφνη, αφού μας πεις πού σε βρίσκουν εσένα, πού βρίσκουν το Wonder Path κλπ. Μπορείς, αν θέλεις, να κάνεις μια πρόταση, είναι το τελευταίο θέμα του podcast. Άμα έχεις κάνει μια προτίμηση και παραπάνω πράγματα, επειδή. Έχω πολλές φορά. Αυτό. Οι καλεσμένοι πάντα έχουν δικαίωμα να προτείνουν παραπάνω από ένα πράγματα, οπότε. Εσένα, Wonderpath και ρε πρότασεις. Εγώ είμαι σε όλα στα social, νομίζω, και LinkedIn και Twitter είμαι λίγο παραπάνω από τελευταία. Στο Wonderpath είμαστε wonderpath.com με ένα dash in the middle που πρέπει να το... Wonderpath. Wonderpath, που κάνεις την πράγμα να αλλάξουμε το πιο φθηνό domain. Που πήραμε τότε. Έχουμε, δηλαδή κάνουμε onboard κάθε εβδομάδα καινούργια άτομα, οπότε όποιος ενδιαφέρεται να το δοκιμάσει και να μας δώσει και feedback είναι πάρα πολύ καλό δεχόμενο, μπορεί να γραφτεί. Προτάσεις. Λοιπόν, έχω 1-2 Substack που μου αρέσουν πολύ. Super. Το ένα είναι το First 1000 Customers. Εδώ σας δώσω το link που είναι πώς διάφορες εταιρείες τι κάνανε για να πάρουν τους πρώτους 1000 πελάτες. Μετά είναι ένα άλλο λίγο random, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και είχε ένα άρθρο πριν 2 εβδομάδες για το Future of Work που λέγεται My Super Secret Diary. Είναι απλά ένα τύπος που γράφει κάθε Κυριακή και ό,τι του έρθει, like feelings, funny feelings from the week. Okay. Αλλά έχει ωραία post. Και μετά τι να σας πω, τι να προτείνω, έχω και επιτραπέζιο και είναι ένα που παίζω πάρα πολύ, λέγεται Terraforming Mars. Θέλει commitment, κρατάει 4-5 ώρες, αλλά αν σας αρέσουν έτσι τα στρατηγικά επιτραπέζια, είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Cool. Πάρει. Λοιπόν, εγώ έχω, όλο ξεχνιόμουν, δεν είχα προτάσει τις τελευταίες φορές, αλλά είναι ένα κανάλι, ένα account στο Instagram που έχει και σελίδα και όλα αυτά που λέγεται Interesting Engineering, το οποίο έχει ακριβώς αυτό, Interesting Engineering, ενδιαφέροντα πράγματα.
Ένα, το κρατάω να το πιάσουμε με τον παγόνι. Είναι εκεί που είδα είναι το ότι είχαν για παράδειγμα τα πρώτα self-replicating robots. Έχουν φτιάξει τα πρώτα robots που κάνουν self-replicating. Whatever. Εντάξει. Οπότε, ναι, αυτό είναι το δικό μου. Εγώ δεν είναι. Κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά νομίζω το ξεχάσει τώρα. Οπότε δεν θα το ζωήσω, θα το αφήσω και την επόμενη φορά. Οπότε δεν έχω προτείνει κάτι. Να ευχαριστούμε πάλι τη Δάφνη. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα σήμερα. Το επεισόδιο, όπως όλα τα επεισόδια, μπορεί να το βρουν στο μικρικουβέντα.fm πλέον το website της Μικρή Κουβέντα. Θα είναι εκεί. Και αυτά νομίζω. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα τα λέμε. Bye.